Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 σήμερα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου. Και όπως ακούτε, κανονικά στα μικρόφωνα θα είναι οι συντελεστές της εκπομπής. Για μόλις 209 εισιτήρια, για 209 άτομα που προφανώς μπήκαν στο γήπεδο λίγο μετά τις 5 και 4, κάνουμε εκπομπή σήμερα. Κλείστε τις πόρτες, κλείστε στο κετάρτο, να ακούσετε τώρα 2 ώρες το Χρύσαθο. Κλείστε. Σήμερα πιστεύω ο Χρύσαθος θα πουλούσε περισσότερο, να ξέρεις. Για 209 άτομα. Ναι, τι έπαθω καημένο. Είπαμε την Παρασκευή. Κάτω από 15.000 εισιτήρια στην Τούμπα, εκπομπή σήμερα 12.02, Χρύσαθος. Μαζί με Γιώργο Μαντζούκη, αν ήθελε ο Γιώργος Μαντζούκης. Αν ήθελε ο Γιώργος Μαντζούκης. Τέλος πάντων, 15.209. 219 πόσο είναι. Εντάξει, πάνω από 20.000 για το γήπεδο. Ναι, 28 είχε. Πάνω από 20.000. Είχε κάποια κενά στην 4 στα πλάγια, εκεί που δεν φαίνεται. Ωραία, είχε ένα κενό στην 8 και ένα κενό στα πλάγια της 5-6. Και ένα κενό στην όρασή σου, που είναι και γνωστό κιόλας. Μια χαρά γυαλιά έχω. Δεν είναι και πανάκριβα. Καινούργιο. Μεγάλος Μπάμπης Σιδερίδης, αγαπάμε Μπάμπη, να ξέρεις. Και από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Πού να αρχίσεις. Μια τέτοια ημέρα. Σχετική, καθαρά. Είδε και το δημοφιλέστερο των αθλημάτων, ε. Εντάξει τώρα, φίλε. Τώρα εδώ που μιλάμε. Βάζω ένα στάτους και έχω 2.000 like στην... για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο το ταπεινό 250-300, άντε 400. Όχι, όχι. Το ποδόσφαιρο τώρα μεταξύ μας που τα λέμε και στα σοβαρά έπεται της καλαθοσφαίρισης. Είναι το μπάσκετ πάνω απ' όλα και τα άλλα ακολουθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα αποδειχθεί και την Τετάρτη στον αγώνα ΠΑΟΚ Παρτιζάν με την πληρότητα που θα παρουσιάσει το γήπεδο, όπως και το Σάββατο. Εκεί ήταν κατάμεσο το γήπεδο και όχι η Τούμπα, που μας λες. 6.000 άτομα είχε. Που δεν είχε πάνω από 18 η Τούμπα χθες. Θα αποδειχθεί και την Τετάρτη στο μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Όπου βέβαια αν κάνουν πάλι 0 στα 20, αν έχουν τέτοια ποσοστά. Τον Γκάλοπ σου άρεσε. Τι βγήκε στον Γκάλοπ. Να παίξουμε με λιγότερους από 5 στην πεντάδα. Άντε πάλι. Αυτό πώς μας το χτυπάνε αυτό. Ε? Έτσι έγραψαν. Να παίξει με 3 δηλαδή. Με 4. Με 4. Εντάξει, θα... Καλή ιδέα. Δεν είναι παρότι που είναι Κυριακής. Θα γίνει... Ναι, θα... Υπάρξει έτοιμα στον κύριο Μαρκόπουλο. Εγώ ψήφισα χωρίς Αμερικάνους βασικά. Είσαι αντιαμερικανός. Όχι, να δοκιμάσουμε και αυτό. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, μετά τη μία θα ανοίξουμε και γραμμές για να σας ακούσουμε. Τι είδατε χθες στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, τι βλέπετε να ακολουθεί, τι είχαμε και στο μπάσκετ. Γενικά ένα καλό Σαββατοκύριακο που θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί σήμερα Δευτέρα με το ντέρμπι στο βόλεϊ. Έχει πάω ο Ολυμπιακός βόλεϊ σήμερα. Να μην ξεχνιόμαστε. Να κλείσει η τριάδα αγώνων. Τι παίζεται σήμερα δηλαδή τώρα. Τίποτε, ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Όχι, τώρα απλά θέλεις να του πάρεις στον αέρα. Τον αέρα. Το απέκτησαν με τις δύο νίκες σε πρωτάθλημα και λίγα. Ναι. Στην έδρα του. 7 η ώρα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για την κατάσταση του ΠΑΟΚ αλλά και του Ολυμπιακού. Ξανά μήνυμα. Το 70% του πλανήτη καλύπτεται από το νερό και το υπόλοιπο 30% από το Τζίμιροτ. Σημειώνει ο φίλος του μάνατζερ του Τζίμιροτ. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλός χθες. Χθες δεν ήταν τόσο καλός, αλλά φίλε είναι σε εκπληκτικό φεγγάρι. Ναι. Γενικά δεν ήμασταν πολύ καλοί χθες και αυτό είναι ένα γεγονός, εντάξει, και είναι και λογικό σε ένα βαθμό. Δεν είναι εύκολο να είσαι σε αυτά τα επίπεδα συνεχώς που είχες δείξει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα υπάρχουν και παιχνίδια που ο αντίπαλος θα είναι καλός. Που δεν μπορείς να τον ακυρώσεις. Αυτό είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Ας μου πει ένας, είτε παοξής είτε οτιδήποτε άλλο, που είδε το χθεσινό παιχνίδι και δεν το ευχαριστήθηκε. Ας μου πει ένας. Ας με πείσει ένας ότι δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι της Super League που διεξήχθη μέχρι σήμερα. Έχει και καλύτερο. Ποιο? Κάνεις πως το ξεχνάς. Ποιο ρε? Πάω Κατρόμητος 3-4. Εντάξει, και επειδή ήταν... έχασες εκεί δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Δεν ματσάρα είχε ήταν την ατμόσφαιρα αυτή ρε φίλε. Δεν ήταν εντάξει. Καλά καλά. Πιαστήκαμε βλάκες.
Ναι. Επειδή έχασε τη μια χαρά ματσάρα ήταν. Και ναι, το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ αλλά... ήταν πολύ ωραίο ματσάρα. Δεν ήταν ισορροπημένο το Ατρόμητο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ένας μονόλογος. Και τι να κάνουμε. Ενώ χθες ήταν από το πρώτο μέχρι το 90 του αγώνα μια ελαφρά υπεροχή του Αστέρα στην αρχή, μια ελαφρά υπεροχή του ΠΑΟΚ μετά, μια αντίδραση του Αστέρα πιο μετά και μια αντίδραση του ΠΑΟΚ που έφερε το τελικό αποτέλεσμα και μια ενέργεια του Στανισλάβιεβιτς που την έσωσε ο Γλύκος, που θα μπορούσε να γίνει το 3-3. Κάτι που να βγάλει και ο Γλύκος χθες. Ναι, εντάξει. Φταίει στον γκολ. Ποιο? Στο δεύτερο σίγουρα. Γιατί κάνει βήματα μπροστά με τη σέντρα και μετά είναι εκτός θέσης. Και στο πρώτο είναι στο κέντρο της εστίας. Είχε αντανακλαστικά λίγο πιο αργά από ό,τι συνηθίζεται. Εκτέλεσε και στις δύο περιπτώσεις ο Μανιάς μόνος του βέβαια. Κακό για τον ΠΑΟΚ. Και ο Τσιλιανίδης εκτέλεσε μόνος του την κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά δέχτηκε τέσσερις φάσεις ο ΠΑΟΚ μεγάλες που δεν το συνηθίζει. Εκεί φάνηκε ότι έλλειψη ενέργειας. Όταν στην ίδια φάση τρεις παίκτες του Αστέρα λειτουργούν πιο γρήγορα από τρεις δικούς σου, είναι δείγμα έλλειψη ενέργειας. Είναι ανησυχητικό δείγμα. Εν ώψη της συνέχειας που είναι πιο δύσκολη σε επίπεδο αντιπάλων αλλά και σε επίπεδο κρισιμότητας παιχνιδιών. Γενικώς κάποια καμπανάκια χτύπησαν χθες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να τα δούμε, όπως τα είδε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το ξέρει, το βλέπει, αλλά δεν υπάρχει γυρισμός. Όλα για όλα, ειδικά την Πέμπτη στο κύπελο, όπως ανέφερε, καμία αλλαγή, καμία ξεκούραση, δεν υπάρχει θέμα ξεκούρασης. Ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε με τον Ενρίκε που λογικά όπως προανήγγειλε ο προπονητής. Γιατί μειώνουμε τον Μπρίγιοβιτς? Ο ένας είναι εντεκάδα έτοιμος για εντεκάδα. Δεν βρε αγοράκι μου. Ο άλλος έχει σε 20 λεπτά goal assist. Ναι, center for με... assist τώρα αυτό το πράγμα. Assist είναι πάσα που πέτυχε αντίπαλο και με ένα control. Που πέτυχε συμπαίκτη και με ένα control έβαλε goal. Βρε μαζί σου. Αλλά εγώ θέλω να μαζέψει στατιστικά του Ενρίκε είναι κατά 90% γιατί αυτό την κάνει. Αυτό κερδίζει την παρανόητη. Διεκδικούμενη. Πεχτάρο Ενρίκε. Απλά διακρίνω. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως το διακρίνεις. Είναι αλήθεια. Άλλο Ενρίκε σήμερα και άλλο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι ο center for που πιστεύει ότι θα σου βελτιώσει τα ποσοστά ευστοχίας. Ναι. Ο Ενρίκε είναι παίκτης που θα σε ανεβάσει γενικότερα ή θα κρατήσει την ομάδα εκεί που είναι γιατί η ομάδα θα πέσει. Δεν μπορεί να το συνεχίσει αυτό λογικά. Και ποντάρει τον Ενρίκε να σε ανεβάσει. Γιατί τον ψάχνουν συνέχεια τον Ενρίκε. Τον κατάλαβαν όλοι στην ομάδα τι είναι και τον ψάχνουν όπως κάποτε έψαχναν τον Βιερίνια να παίξει το ένα μέναν. Του έχει κάνει μια μπουκα από τα αριστερά σε μια. Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξεκινάει πολύ πιο εντυπωσιακά από ότι ο Μακ και ο Ροντρίγκες που έφυγαν και του συγκρίνουμε. Αυτοί ανέβηκαν από τον ΠΑΟΚ. Αναδείχθηκαν. Αυτό νομίζω ότι ξεκινάει από άλλη καλύτερη βάση. Νομίζω γιατί νωρίς είναι ακόμα να μην. Γενικά, άμα κάνουμε σχόλια τώρα βιαστικά, αυτό που είδαμε χθες είναι το δείγμα. Ωραία. Το παιδί έχει διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου και στοιχεία. Βραζιλιάνος είναι, θα τον παρασύρει και το ταπεραμέντο εδώ και το κλίμα και μπορεί να κάνει όργια. Έχει όλα, έχει τακτική παιδεία που την ξέρουμε, έχει δύο πόδια, μπορεί να παίξει διάφορες θέσεις. Χθες είναι σε τρεις φάσεις μέσα. Ναι, είναι θρασής γιατί και μπουκάρει συνέχεια και χθες και στη Λάρισα έκανε πολλές τελικές. Ως νέος παίκτης, δεν το φοβάται, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ψάχνει. Εντυπωσιακά τα πρώτα δείγματα του Ενρίκε, όπως έλεγαν στην προπόνηση αυτοί που τον έβλεπαν, που δεν τα λένε για τον Πρίγιοβιτς, έτσι λένε και για το. Έτσι ίσχυε για τον Ενρίκε. Εντυπωσιακός. Ο center for είναι ευστοχία. Εκεί ποντάρεις, στις θέσεις του, στη ρέντα του. Πολύ ωραία κίνηση στην πλάτη του αμυντικού. Πολύ ωραία κίνηση. Μισό γκολ, ναι, μένει σέντρα. Μισό γκολ, αλλά πρέπει να είσαι και εκεί. Και να έχεις και τη ρέντα να μην τη θέλεις δοκάρι και έξω όπως τη θέλουν οι Κουλούρδες και οι Αθανασιάδες. Που είναι, έχουν και κατεμιά σε πολλές περιπτώσεις φέτος. Πέρα από το ότι είναι ντεφορμέ. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα μπορούμε να πούμε και να τα συζητήσουμε και με μηνύματα και με την απόδοση. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ σε λίγο. Μια συνέντευξη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ Άρη αλλά και το μάτς ΠΑΟΚ Παρτιζάν το οποίο έρχεται. Γιατί είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη φάση και η ομάδα μπάσκετ. Όπως και η ομάδα ποδοσφαίρου. Που τώρα ξεκινάει τα πιο δύσκολα και πιο κρίσιμα παιχνίδια με πρώτο της Πέμπτης το βράδυ στο Κύπελο κόντρα στην Ξάνθη και για το βόλεϊ που παίζει σήμερα στις 7 πρώτη ώρα με αναδομό. Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2-3-11-2-41-508 καλείτε για να δείτε τις σούπερ προσφορές, εξιάτοκες δόσεις. Για κάθε ανακαίνιση, προνομιακά πακέτα, τις αναδομώ βέβαια. Ακρίβεια και συνέπεια στο χρονοδιαγράμματα με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα. Αυτό που επίσης ξέρω εγώ καλά είναι ότι αυτά που συμφωνείς, αυτά γίνονται. Δεν σου προκύπτουν καμιά 70 πράγματα στη διάρκεια. Εντάξει, και βέβαια ο μεγάλος διαγωνισμός της αναδομώ μέχρι 21 Δευτέρου στις 3 η ώρα. Μπείτε στη σελίδα της αναδομώ στο Facebook με ελληνικά γραμμένο. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό, κάντε like βέβαια, και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό με έπαθλο μία ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ. Μπειρατής, και σήμερα Δευτέρα όλες οι Brew Dog από Βαρέλι 2 συν 1 δώρο στον Μπειρατή, όπου έχουμε και τον διαγωνισμό που συνεχίζεται μέχρι και την 5η 9 Φεβρουαρίου. Με κάθε ένα από τα φοβερά μπέργκερ που καταναλώνεις, λαμβάνεις μέρος στην κλήρωση για 4 εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας των Dropkick Murphys, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Έτσι, η κλήρωση στο Μπειρατή την 5η 9 Φεβρουαρίου στη 1. Έτσι. Και με burger and shake. Τι πράγμα είναι αυτό το burger and shake? Πω. Τι σερίνα. Τι σερίνα. Έχεις πάει να φας? Βεβαίως. Είναι όλο το κλίμα και όλες οι γεύσεις φοβερές. Δηλαδή πας και αποκλείται να μην ξαναπάς. Burger and shake λοιπόν στην Κούσκουρα, στην καλύτερη πιάτσα για φάει πλέον στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο, κιμά, όχι αβαβά μοσχαρίσιο, με 51% μοσχάρι. Μιλάμε για γεύσεις απίστευτες, μιλάμε για μια κατάσταση εκπληκτική με πολύ ωραίες προσφορές. Το Burger and Shake σου δίνει τη δυνατότητα από τις 12 έως τις 6 καθημερινά στο lunch break μπέργκερ, οποιοδήποτε μπέργκερ με πατάτες και σπιτική λιμονάδα μόνο με 5 ευρώ. Φοιτητές έχουν με επίδειξη πάσο και μαθητές. Έχουν φρύ τις πατάτες σε ό,τι και αν πάρουν. Ωραία, και όσοι είναι κοντά και δουλεύουν καθημερινά εκεί στην Κούσκουρα, μπορεί να τους διανεμηθεί κάρτα με έκπτωση 15% στα προϊόντα, σε όλα τα προϊόντα του Burger and Shake. Με αυτά και με αυτά, να δούμε κάποια μηνύματα πρώτα. Ο 931, εγώ πάντως παίχτησα τον Ενρίκε σε 10 μέρες να κάνει τέτοια πράγματα, δεν έχω ξαναδεί στην ομάδα. Ποιος Ροντρίγκες, γράφει 931. Αλήθεια είναι, το ξεκίνημα του Βραζιάνου είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, η πρώτη εικόνα είναι εξαιρετική. Ο 018, καλημέρα, ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να βλέπουμε, άντε να έρθει η Πέμπτη τώρα. Κρέσπο και Σάχοφ, όλα τα λεφτά, γράφει φίλος για τους δύο παίκτες που ξεχώρισαν κατά την άποψή του. Ο 739, καλή ομάδα βέβαια, χθες είχαμε θέματα αμυντικά, πιο πολύ ο Ενρίκε θέλει βάρη να βελτιωθεί στην επαφή. Εντάξει ρε φίλε, δεν μιλάμε για κανένα πιτσιρικά. Έχει κάνει καριέρα στη Γαλλία, δηλαδή να λέμε εμείς τι θέλει ο Ενρίκε. Και συμπληρώνει ο φίλος 739, και στο μπάσκετ θέλουμε άσο και πεντάρι. Στο μπάσκετ, τα έχουμε ξαναπεί, μεγάλη κουβέντα. Θέλεις. Και πού θα πας? Θέλεις. Και τι έγινε? Τέλος πάντων, εντάξει. Περιμένουμε και τα δικά σας υπόλοιπα μηνύματα. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για την ομάδα μπάσκετ με ένα από τους πρωταγωνιστές και επιστρέφουμε πάλι και με ποδόσφαιρο και με βολή. Επικοινωνούμε με μηνύματα. FM γράφετε κενό, αφήνετε μήνυμα στο 54526, βεβαίως και στην ομάδα μας στο Facebook, αργότερα και με γραμμές. Διανύουμε το πιο γεμάτο διάστημα της χρονιάς με αγώνες του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα, γιατί δεν υποτιμούμε καμία από τις ομάδες του ΠΑΟΚ και προσπαθούμε όσο μπορούμε να καλύπτουμε το ρεπορτάζ για όλα τα τμήματα, ειδικά αυτό το διάστημα όπου κυρίως οι ομάδες ποδοσφαιρού, μπάσκετ και βόλι δίνουν μεγάλα παιχνίδια, έτσι συνέχεια, κάθε τρεις ημέρες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε και με μπάσκετ, γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη, γιατί υπάρχει τώρα μάτς πολύ σπουδαίο ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Ο Νίκος Ομοσχοβίτης είναι στη γραμμή μας αρχικά. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Όλα καλά. Και καλή εβδομάδα σε σένα, να ευχηθούμε, αλλά και στον αθλητή του ΠΑΟΚ, έναν από τους καλύτερους και στο ντέρμπι με τον Άρη,
αλλά γενικότερα τους πιο σταθερούς σε όλη αυτή τη χρονιά, στον Ζάνι Σπέινερς που μας ακούει και με τη δική σου βοήθεια να τον καλημερίσουμε. Βεβαίως. Ζάνις, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Everything's okay? Yes. Πρώτα απ' όλα να το ρωτήσουμε, Νίκο, αν αυτό το βράδυ του Σαββάτου το διασκέδασε, γιατί πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα, αν όλο αυτό το κλίμα, το παιχνίδι, η νίκη του ΠΑΟΚ, λίγο το ανέβασε την ψυχολογία μετά βέβαια από τον χαμό του δικού του ανθρώπου, του πατέρα του. Γιάννης, mm-hmm. first of all, our condolences for your loss. This game with Aris, this atmosphere on the field, the win, the crowd, the fans, did you help him? Because did you help you? Because we know that you have a tough week. Yes, of course, it was different to play in this atmosphere than some other games in the Champions League, and we didn't have so many fans, of course, and it's completely different to play in such an atmosphere, and of course, everybody felt different in this game, and it helped us to come back, and we met a good performance. We still find a way to win this game. Μας λέει ότι σίγουρα ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν διαφορετική αυτή η ατμόσφαιρα από άλλα παιχνίδια που γίνονται εδώ σε έδρα όπως αυτά στην Ευρώπη που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Όλοι ένιωσαν διαφορετικά, μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος να επιστρέψουμε και με μια όχι και τόσο καλή εμφάνιση όπως είπε, να πάρουμε την νίκη. Ποιο κατά τη γνώμη ήταν το σημείο κλειδί που βοήθησε τον ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το μάτς? Ζάνις, which is the key for the win in this match? Of course, the support from the fans helped us a lot, but if we talk about the game, I think we stick to our game plan and continue to play same way. Didn't try to rush something or to play something different. Just continue to play our game, and step by step we came back into the game, and I think we controlled it second half, but maybe we didn't play very good and we didn't score any threes. That's why we didn't came back earlier, but I think we controlled second half of the game. Μας λέει ότι η υποστήριξη του κόσμου μας βοήθησε πολύ, αλλά όσον αφορά το παιχνίδι, το πιο σημαντικό ήταν ότι μείναμε στο πλάνο μας. Δεν το πιέσαμε, δεν βιαστήκαμε από ένα σημείο και μετά. Συνεχίσαμε να παίζουμε με το πλάνο που είχαμε και ότι στο δεύτερο ημίχρονο ελέγχαμε το ρυθμό. Δεν σκοράραμε πολύ, ήμασταν άστοχοι και με τα τρίποντα. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι μείναμε στο πλάνο μας και βήμα-βήμα φτάσαμε στη νίκη. Υπάρχει ένα φαινόμενο με τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Παρουσιάστηκε και προχθές. Μια ομάδα η οποία καταρχάς έχει ένα πρόβλημα και συνήθως βρίσκεται αρκετούς πόντους πίσω από τον αντίπαλο. Αυτό είναι το κακό. Και το καλό είναι ότι σχεδόν σε όλα τα μάτς το γυρίζει τη διαφορά και μερικές φορές κερδίζει, μερικές φορές χάνει. Μπορεί να μας εξηγήσει αυτό το φαινόμενο? Ζάνις, it's like a phenomenon that in the last matches you are behind in the score and in the last minutes you make a big comeback. With us you win, with Panathinaikos or with Oldenburg you lost. Why did you do this? No, we had some games, for example, like in Colossus when we were up by, I don't remember so much, not 20 points, but 18 maybe or something, and we lost. And we had a lot of games like this in the first half of the season, especially in Champions League, when we were up, I don't know, 8, 9, 10 points in last quarter, and we lost those games. So I think we play a little bit better when we are behind. So if we sometimes are down in the first half, it's sometimes better than we are up. I think mentally and it's a little bit easier for our team to play when we are down, and then we are starting to come back. But sometimes it's too late, sometimes it's not too late. And I think we won a lot of tough games. In the end, we decided by one or two shots, but of course we lost some also. Okay. Το αντιστρέφει και λέει ότι είχαμε και κάποια παιχνίδια όπως το προηγούμενο με τον Κολοσσό που ήμασταν μπροστά εμείς για μεγάλο διάστημα και χάσαμε, και τέτοια παιχνίδια και στην Ευρώπη, είναι σωστά. Πολλά και στην Ευρώπη στο πρώτο μισό της σεζόν. Το ενδιαφέρον αυτό που λέει συνέχεια ότι
Νομίζω ότι παίζουμε λίγο καλύτερα όταν είμαστε πίσω. Πνευματικά είναι λίγο πιο εύκολο να παίξεις καλύτερα όταν είσαι πίσω στο σκορ. Έχουμε κερδίσει πολλά παιχνίδια τα οποία έχουν πάει σε ένα-δύο σουτ. Ναι. Η κακή επιθετικά μέρα και αυτό το φοβερό 0 στα 20 που δεν ξέρω αν το έχει ξαναζήσει, είναι απλά, ήταν απλά μια κακή βραδιά ή οφείλεται κάπου αλλού, όπως το ξανασκέφτεται τώρα το παιχνίδι? Giannis, this 0% on 3 points, it was a matter of a bad day or is another problem? Honestly, we practiced more than before because every week we had 2 games and this week we had only this game and we prepared for this the whole week. We got morning practices, we shoot more after the practices. I don't know what happened in the game, but we missed them, almost all of them badly. They were not close, like in and out or something like that. We missed them badly, most of the shots. And I don't know what's the problem, but we don't have good percentages and we are trying mostly to play post up and then to score layups, and that's what coach wants most of the times. So maybe when we are taking those threes, we don't have any confidence in them also, but I think it's just a bad day. Of course, we will not shoot, I think, never like this anymore, and I think in next games we will have better percentages. But of course, with this percentage to win the game, I don't know, it's crazy, yes. Crazy. Yes, yes. Μας λέει ότι αυτή την εβδομάδα προπονηθήκαμε περισσότερο γιατί είχαμε όλη την εβδομάδα να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Δεν ήταν 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Και κάναμε πραγματικά πολλά σουτ μετά την προπόνηση. Δεν ξέρω τι έγινε στο παιχνίδι, χάσαμε όλα τα σουτ, δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γενικά είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε καλό ποσοστό στο τρίποντο και ψάχνουμε περισσότερο το ποστάρισμα και να σκοράρουμε με lay-up. Ίσως όταν παίρνουμε αυτά τα τρίποντα μας λείπει η αυτοπεποίθηση. Είπε ότι γενικά το ποσοστό μας είναι χαμηλά στο τρίποντο, αλλά το να κερδίσει ένα παιχνίδι που δεν έχει βάλει κανένα τρίποντο είναι πραγματικά τρελό. Βέβαια. Μήπως μέτρησε και το γεγονός ότι υπήρχε η πίεση του κοινού, υπήρχε πολλοί κόσμος και δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο? For this 0%, Giannis, maybe it was a matter of the fans, like a press on you. No, I don't think so, honestly. I don't think so. For example, I didn't feel, because we had great support in some games before also, maybe not so good, but in big games like the Olympiacos, AEK, Panathinaikos, fans came a lot and they were loud, and I don't think we felt pressure because we won them already on a away game, Aris, and if we would lose, it would not be an end of the world. So we didn't feel any pressure, but we just missed our shots. I don't know. It happens, but so bad percentage, I don't remember some team shoot so bad, but today it doesn't matter how we shoot on that day, because overall we have some good shooters in our team, and I don't think it will so bad we will shoot again, I don't know, any day. Μας λέει ότι δεν το νομίζει, δεν ένιωσε ούτε ο ίδιος ο συμπαίχτης του κάτι τέτοιο. Είχαμε εξαιρετική υποστήριξη από τον κόσμο και σε άλλα παιχνίδια, όπως με τον Ολυμπιακό, τον ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, και μας βοήθησαν και τότε. Δεν νιώθαμε πίεση, απλά χάσαμε τα σουτ. Συμβαίνει, αλλά κάτι τόσο άσχημο δεν θυμάμαι κι εγώ άλλη φορά. Έχουμε καλούς σουτέρ όμως στην ομάδα και δεν νομίζω θα συμβεί κάτι ανάλογο στα επόμενα παιχνίδια. Το ξέρει ότι δεν έχει καταγραφεί νίκη ομάδας με 0% ποσοστά στο τρίποντο. Giannis here in Greece, never was a team to win a game with 0% on 3 points. I think not only in Greece. Όχι, μόνο στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στον Τάλινα. Να το ρωτήσουμε, Νίκο, όλη η ομάδα έχει σταθεί και το αφιερώνει αυτή τη νίκη. Όλοι απορούν πώς αυτή την εβδομάδα κατάφερε να ανταπεξέλθει και να είναι τόσο συγκεντρωμένος και να έχει τόσο καλή απόδοση μετά από το προσωπικό του δράμα. Αν μπορεί να μας πει πού βρήκε δύναμη. Giannis, because
for you, it was a very, very tough week, and the win is for you. All the players talk about you, and coach and administration. How do you have the strength to be with the team this week after your loss? Well, of course, it was tough, but for example, when I talked with my father, he was thinking that maybe he can come to this game against Taris to see this game, because he was a big fan of me and of the team. He knew this game against Taris would be very good, and the atmosphere will be great. So we were thinking maybe he can come if he will be healthy and everything will be okay. But it happened, and I thought that maybe for everybody, and he would like it that I would play. He would decide this, and for a team, I knew this game is very important for me also. So I understood I need to stay here, prepare for the game. I cannot travel because I will lose all the preparation, practices and everything. So I understood I need to stay here and show what I can to win this game. So I felt okay, it wasn't like I was out for a few days. No, I practiced every practice and I feel okay, I'm okay. Συμφωράφω Μακλή. Ήταν δύσκολα. Όταν είχε μιλήσει με τον πατέρα του πριν λίγες μέρες, του είχε πει ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για αυτό το παιχνίδι. Πατέρας του που έφυγε ξαφνικά, δεν ήταν... Δεν ήταν κάτι... Ναι, 66 χρονών. Ναι. Ήθελε να το δει, ήθελε να ζει στην Αβδόσφαιρα, γιατί είχε μάθει για την αντιπαλότητα των δύο ομάδων. Αλλά όπως είπα, ακόμα και αν ήταν εδώ, θα του άρεσε να παίζω, να είμαι μέσα στο γήπεδο και να παίζω. Κατάλαβα ότι έπρεπε να μείνω, γιατί αν ταξίδευα θα έχανε την προετοιμασία για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ήμουν εντάξει όλη την εβδομάδα, σίγουρα ήταν δύσκολα, αλλά δεν έχασα τις προπονήσεις και ήθελα να είμαι με την ομάδα. Ωραία, για να κλείσουμε το επόμενο παιχνίδι, πώς το περιμένουν στην ομάδα, σαν τελικό γενικό στη συνέχεια στην Ευρώπη και τα μάτς με την Παρτιζάν, τα θεωρείς από τα πιο κρίσιμα τη σεζόν ή κάτι άλλο ανισχύει? Zanis now is the match with the first match with Partizan. It's like a final to you. You know, the atmosphere is gonna be something like Aris. It's crucial match. Mm-hmm. Yes, of course. It's nice that they gave us Partizan, because it will be a very great atmosphere in our gym, on their gym. I know that a very good relationship between fans, so I think it's nice. And about the game, I saw that they won yesterday, Trenor Zvezda, so one of the top teams this year in Euroleague, so of course they are very good team, but I think they're not unbeatable for us, and I think we have good chances to go through. Μας είπε ότι θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και στο δικό μας γήπεδο και στο Βελιγράδι. Ξέρω για τη σχέση των δύο παδών. Τώρα για το παιχνίδι, είδα χθες το παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι όμως ανίκητη. Έχουμε τις πιθανότητες για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Να τον ευχαριστήσουμε και να δώσουμε και πάλι πολλά συγχαρητήρια και για όλη τη χρονιά, αλλά και ειδικά για την προσπάθεια αυτή των τελευταίων ημερών. Danny, thank you very much and congratulations for all the season for now. And for your attempt this week. Thank you very much. Bye. Bye. Αυτά από τον Painters, πραγματικά πρωταγωνίστη. Νίκο, είσαι στη γραμμή, έτσι? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Σπουδαίο αυτό που έκανε και το πόσο παρέμεινε συγκεντρωμένος και ήταν από τους πιο σταθερούς σε μια βραδιά που πάω και είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Και πάλι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Γιατί πράγματι, εμείς μείναμε στο ένα κομμάτι ότι συνήθως ο ΠΑΟΚ μένει πίσω και γυρνάει παιχνίδια, αλλά υπάρχει και το αντίστροφο. Πολλές φορές, νομίζω ότι μπορεί να είναι πάνω από 15 φορές που έχει συμβεί αυτό φέτος. Τα πάνω κάτω. Είναι 15, σίγουρα είναι πολλές φορές. Ναι, είναι πολλές φορές. Κάποια είναι πολλές φορές και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Πέινερς, ότι πνευματικά ίσως να είναι πιο εύκολο όταν είσαι πίσω στο σκορ. Και όντως, όταν είσαι πίσω και μπορεί να χάνεις ένα παιχνίδι, ή απελευθερώνεις ίσως και λίγο, γιατί δεν έχεις το άγχος. Ναι, δεν είναι και το καλύτερο. Ναι.
Ναι, υπάρχουν πολλά παιχνίδια όμως τα οποία πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ τα ελέγχει. Είναι μπροστά στο σκορ για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά στο τέλος κάτι γίνεται και τα χάνει. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Γιατί συνήθως οι ομάδες του Μαρκόπουλου στο τέλος αποκτούν καλύτερη φόρμα. Με τον Μακφάντεν και τον Μαργαρίτη, αυτή η ομάδα κάνα μήνα έχει που είναι έτσι όλοι μαζί. Ναι, περίπου 1,5 μήνα, ναι. Ακόμα τον Μακφάντεν δεν τον έχει σωματώσει. Γιατί... Πιστεύω ότι είναι πολύ ατομιστής παίκτης. Δηλαδή, φάνηκε 4-5 μήνε. Αν τα έλεγε όταν έβαζε 30 πόντους. Ναι, ρε, φίλε, και λέγαμε ότι δίνει το δεξί στα αριστερό. Ναι. Πρέπει να τον ασωματώσει όμως. Πρέπει, είναι υποχρέωση. Για τον Μακφάντεν, επειδή εντάξει τον έχουμε ένα καλό δείγμα, έτσι δεν είναι ότι τον έχουμε δει ένα-δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι ο τρόπος που αγωνίζεται, έτσι όπως παίζει, είναι, ή θα είναι σε μια πολύ καλή μέρα που θα έχει 20-25 πόντους, ή σε μια κακή μέρα που θα έχει 5 πόντους. Δεν νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά που έχει είναι τέτοια, τα οποία δύσκολα να βρει σταθερότητα από αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή να είναι ένας παίκτης που είναι στους 10, 11, 12 και μια φορά θα πάει στους 15, 17, 20. Έτσι μου δείχνει εμένα. Έτσι. Γιατί έχει τέτοια στοιχεία στο παιχνίδι του που δεν είναι, και με τον μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ αυτό το ρόστερ είναι λίγο δύσκολο να βρει σταθερότητα, νομίζω. Εγώ πρώτα απ' όλα, εντάξει, πάντα όταν έχεις πολλούς Αμερικάνους δεν έχει σταθερότητα, ξεκινάμε τα βασικά. Δεύτερον, εγώ τον έπιασα να ανακνευρίζει την ομάδα σε 2-3 φάσεις άσχημα. Δηλαδή φάνηκε αυτό. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή κάποιος να του πει ότι αδερφέ, ναι, σπάσει μια μπάλα. Για τον Μακφάντεν, ας πούμε, ότι στο ξεκίνημα, όταν μπήκε από τον πάγκο, όταν ήρθε, στην πρώτη του φάση δέχτηκε μια τάπαση, δεν έκανε βήματα και αμέσως έχασε τη ψυχολογία του και την ηρεμία του. Mm-hmm. Δηλαδή, σε μια-δυο φάσεις που του πήγανε στραβά στο ξεκίνημα, έχασε τη ψυχολογία του. Αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντως, η νίκη μετράει πάνω απ' όλα σε αυτό ακριβώς, το παιχνίδι. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει τύχη για την τέταρτη θέση απέναντι στον Άρη και τον Κολοσσό. Τώρα, τι θα μας τα ξαναπείς, βέβαια, και αύριο και μεθαύριο. Αυτό το ότι η Παρτιζάν κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα δείχνει ότι είναι σε τόσο καλή κατάσταση? Γιατί νομίζω ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλύτερη ομάδα. Κοίτα, ο Ερυθρός Αστέρας μέχρι χθες είχε 19-0 στην Αδριατική Λίγκα. Πρώτη του ήττα ήταν. Η Παρτιζάν είναι δεύτερη στην Αδριατική Λίγκα, αλλά είναι πίσω 4 νίκες, αν θυμάμαι καλά. Αν ο Κόνιαρης τον δέσει το Χάτσερ, έχεις παραπάνω τύχες? Για τον Κόνιαρη δεν είπαμε τίποτα. Ναι. Κόνιαρης το πήρε το παιχνίδι που χθες. Ήταν πάλι πολύ καλός. Πολύ άσε τώρα, τι πολύ καλός. Έχει βγάλει τους Αμερικάνους από το ρυθμό, έχει βάλει 6 κρίσιμους πόντους στο 4 δεκάλεπτο. Άσε τώρα, μην τρελαθούμε να τα λέμε για το παιδί. Σωστά. Έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδος σχέση με αρχή τη σεζόν και μακάρι να συνεχίσει. Και επειδή μιλάμε για στόχους γενικά, σε ένα άθλημα στο οποίο στην Ελλάδα δύσκολο να έχει στόχους, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ είχε βασικό στόχο να πάρει πράγματα από τον Κόνιαρη και να τον ενσωματώσει, να τον αναδείξει φέτος. Και το πετυχαίνει. Έτσι. Το πετυχαίνει. Ενώπιον τον επόμενο χρόνο. Απλά από εδώ και πέρα, πια μπαίνουμε σε παιχνίδια στόχων, όπως λέμε, αυτά με την Παρτιζάν, τα επόμενα που έρχονται στο πρωτάθλημα, που θα φτάσει σε κάποια φάση στα play-off και θα παίζεις, είτε με πλεονέκτημα είτε με μειονέκτημα έδρας. Μόνο με τον Κόνιαρη και τον Τσόχλα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει αυτή η κατάσταση. Αυτό το ερώτημα μου αρχίζει το χρόνο. Ο Μιλένοβιτς προχθές έπαιξε 5,5 λεπτά. Ναι. Ο Χρυσικόπουλος είχε εξαφανιστεί από την ώρα που μπήκε ο Μαργαρίτης. Πόσο, 9 λεπτά, 8, 9 παίζει, πόσο παίζει? Εντάξει, προχθές ο Μαργαρίτης ήταν πολύ καλός και έπαιξε και 32 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Προχθές ο Μαργαρίτης πραγματικά επέστρεψε. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Πόσους μήνες έπαιζε ο ΠΑΟΚ χωρίς Μαργαρίτη, 4 μήνες έπαιζε? 3? Ναι, 3,5 μήνες. Και αυτά που έκανε καλά. Και σε σημεία που ζοριζόσουν πάρα πολύ να σκοράρεις, έτσι. Ο Μαργαρίτης. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικός. Ωραία. Το match ΠΑΟΚ Παρτιζάν είναι Τετάρτη βράδυ. Είναι την Τετάρτη το βράδυ. Παρτιζάν έρχεται σήμερα από το Βελιγράδι. Θα κάνει προπόνηση το απόγευμα στο βοηθητικό εκεί στο ΠΑΟΚ Sports Arena, γιατί είναι και το βόλιο το απόγευμα. Γενικά μπαίνουμε σε διαδικασία τώρα των αγώνων με την. Έστω ότι εγώ έβαλα ένα τρίποντο στα 20 πάντως, να ξέρεις. Ένα στα 17 είχε, σε είδα. Εντάξει. Όχι 20. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε 17. Ο διπλανός που έχασε από ομάδα με 4 παίχτες στο Σουηδία. Ναι, κάτι πήρε αυτή μου. Δεν ακούγεται η γραμμή. Μίλα λίγο. Χάσανε από 4 παίχτες. Νίκο, μας ακούς? Πανηγυρικά 25 πόντους κιόλας, έτσι. Τι είναι, ποιος παίζανε εσύ με το NBA Jam?
Τι είμαι, ποιο παίζανε. Δεν ακούγεται ο συνάδελφος. Ε? Α περάσουμε χάσανε στο, επόμενο, με τέσσερις παίκτες. Στο επόμενο θέμα. Ευχαριστούμε, Νίκο, να σε καλά. Τι έγινε, ρε. Γιατί κόβει το συνάδελφο. Αν μα ακούει ο Νίκο. Δεν μα ακούει. Γιατί με τέσσερις παίκτες. Κατά τα ζώα. Ε? Πάμε στη... Πώ έγινε αυτό, ποιοι ήταν. Οι πρωτοπόροι. Οι πυροσβεστικοί. Και τι παίζανε με τέσσερις. Όχι, είχαν φωτιές. Σε κάποιο σημείο ήταν πέντε όλοι και όλοι και σε κάποιο σημείο χτύπησε ένα παιδί και απλώ ήταν μόνο μέσα στο γήπεδο, δεν έτρεχε. Όπω του αλτήρε δηλαδή. Είχα είδε. Τέσσερις με τέσσερις, fair play. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Μιλώσατε καθόλου? Όχι. Σε εκείνο το σημείο? Όχι. Βόδια. Ναι. Κλείνουμε το μπάσκετ, με το οποίο βέβαια θα ασχοληθούμε και αύριο και μεθαύριο για το πολύ μεγάλο μάτς με την Παρτιζάν. Όπου βέβαια νομίζω ότι όλα τα άλλα περικλίματος, ατμόσφαιρας, κόσμου κτλ. Για μένα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα. Εννοείται. Όπου έχουν περάσει. Θα κάνει τα πάντα για να περάσει. Και στην επόμενη φάση. Διπλή αγώνα στο μπάσκετ. Διπλή αγώνα. Ναι, και εδώ έχουμε να το ζήσουμε αυτό, φίλε. Ναι. Σωστά. Να κερδίσει με 5 πόντους εδώ και να πας να χάσεις με 4 εκεί. Ναι. Πόσο καιρό έχουμε να το ζήσουμε αυτό? Λοιπόν, με αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση στους ειδικούς στις ανακαινήσεις, προνομιακά πακέτα της αναδομό. Μπείτε anadomo.gr και 2311-241-508 για πιο πολλές πληροφορίες. Έχουμε και λέμε, ο πειρατής είναι εδώ μαζί μας, κλήρωση για 4 εισιτήρια των Dropkick Murphys που θα γίνει την, η συναυλία είναι την Παρασκευή 10 του μηνός, παραμονές της συναυλίας, πάρτι, αφιέρωμα στην μπάντα στον πειρατή. 4 εισιτήρια για τη συναυλία, αρκεί να πάτε στον πειρατή και να φάτε ένα από τα εκπληκτικά χάμπουκερ που έχει εκεί ο πειρατής. Και Burger & Shake στην πρώτη ώρα, την οποία αφήνουμε πίσω μας, στο κέντρο της πόλης, Κούσκουρα, λίγο πιο πάνω από τη Μητροπόλεως, με πάρα πολλές προσφορές. Για παράδειγμα, προσέξτε, φοιτητές και μαθητές με επίδειξη πάσο παίρνουν μπέργκερ και έχουν φρύ πατάτες, όλα αυτά. Προσφορές μέχρι 12 Φεβρουαρίου, ακόμα και για όσους είναι εκεί, δουλεύουν, μπορεί να έχουν κάρτα για έκπτωση 15% σε όλα τα προϊόντα. Επιστροφή με όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει, για ποδοσφαιρική συζήτηση, για ρεπορτάζ βόλι. Γενικά αυτό το διάστημα δεν μας θα είναι το δίωρο. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, δεν μας θα είναι το δίωρο. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάμε στο ποδόσφαιρο, γρήγορα. Δεύτερη ώρα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός, με ένα τηλέφωνο για όποιον μείνει από μπαταρία. Ένα τηλέφωνο 2310-545-999, σου αλλάζουν την μπαταρία 24-24 ώρο. Αυτό να θυμάστε, κέντρο μπαταρίας Ιταλός, το πιο σημαντικό είναι το νούμερο 2310-545-999. Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, με μεγάλες εκπτώσεις στα καταστήματα Alter Ego, στην Ευκαρπία για όσους κινούνται δυτικά 25 Μαρτίου 12, στην Καλαμαριά για τους πιο ανατολικούς Πασαλίδη 85. Μπείτε στο alteregofashion.gr για να έχετε μια εικόνα για όλα τα προϊόντα, όλα τα ρούχα που υπάρχουν στο Alter Ego, αλλά πραγματικά αξίζει να πάτε για να δείτε, να δοκιμάσετε και από κοντά. Και Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Όποιος θέλει να παρακολουθεί σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά, εμπιστεύεται τα Data Labs. Εκεί θα πάρεις εφόδια για να δουλέψεις στο τομέα του τουρισμού. Εθνική Σαμήνη 14α, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-2229-62 για τα Data Labs. Λοιπόν, ας πάμε με μηνύματα για να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά. Ο 098 γράφει σε ποια παιχνίδια επιστρέφουν οι τραυματίες και ο Βάρντα. Και ένα σχόλιο για την τρομερή άνοδο του Σάχοφ. Πιστεύω ότι απλά ήταν θέμα χρόνου, σημειώνει ο φίλος. Ο Σάχοφ θες, για μένα σε διάρκεια ήταν κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Μπίσεσβαρ ήταν αυτός που τράβηξε την ομάδα στα δύσκολα. Ο Σάχοφ σε διάρκεια. Νομίζω ότι δεν ξεκίνησε καλά και δεν τελείωσε καλά. Νομίζω ο Σάχοφ. Και νομίζω ότι θα έβγαινε κιόλας. Πολλά κλεψίματα. Νομίζω ότι θα έβγαινε κιόλας. Όταν σήκωσε τον Ενρίκη γύρω στο 20-30, τον έσωσε το γκολ. Και από εκεί και πέρα ανέβηκε. Ναι, αλλά είναι άλλος παίκτης. Τα κλεψίματα χθες τα έκαναν οι στόπερ.
Άρα η μπάλα έφτασε πολλές φορές στα στόπερ. Ότι το στα χάφ δεν ήμασταν καλά, ήταν γεγονός. Στα χάφ ναι, αλλά δεν ήταν ευθύνη. Όταν βλέπεις τα στόπερ σου να έχουν 10 και 11 κλεψίματα, πάει να πει ότι απειλήθηκαν έντονα. Πιέστηκαν. Πάει να πει ότι παίζεις και πολύ ψηλά, εντάξει. Δεν, όχι, σε σχέση με άλλα μάτια, το κέντρο του ΠΑΟΚ είχε προβλήματα. Είχε. Τώρα τι να λέμε, δεν κυριάρχησε, εκεί ίσα ίσα. Για τις ερωτήσεις που θέτει, ο Πέλκας νομίζω θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να παίξει την άλλη εβδομάδα. Ο Κάμπος λίγο πιο μετά. Και ο Άρντα έρχεται. Εντάξει, την Κυριακή θα δούμε. Δηλαδή σιγά σιγά θα. Τον είδες θες καθόλου? Όχι. Δεν υπάρχει θέμα φύσης κατάστασης όπως του Πρίγιοβιτς. Απλά είναι αν. Τώρα ο Άρντα είναι ένας πιο. Συμπληρωματικός παίκτης. Πιο απίθαρχος παίκτης νομίζω. Το απίθαρχος έχει κακή έννοια. Είναι πιο. Απρόβλεπτος. Το απρόβλεπτος είναι θετικό. Γιατί είναι θετικό? Με το ζόρι μπορεί να είναι και αρνητικό. 50-50. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Είναι πιο άναρχος παίκτης. Ναι, άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο πράγμα θα χρειαστεί νομίζω πιο πολύ χρόνο να καταλάβει τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Αυτά τα παιδιά. Νομίζω. Ξέρουν μπάλα. Οι Αιγύπτιοι γενικά είναι δύσκολοι σαν χαρακτήρες. Θέλει τον χρόνο του κι αυτός. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν τον πήρες για να σε βοηθήσει με το καλημέρα. Τον πήρες για να τον δουλέψεις. Απλά τώρα έχεις πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Λείπουν ο Κάμπος, ο Πέλκας. Λείπουν παίχτες. Μια χαρά είναι ο Μιστακίδης με τον Ρίκη, μια χαρά. Σταύρο ετοιμάζει πρόταση ο Αόπολη γύρου και ίσως η Αρνία για πάρτι που ψάχνουν διαράκι με ταχύτητα και στυλ. Σταύρο, σου βγάζω το καπέλο για την πασχετική σου κρίση όσον αφορά τον Γκόνιαρη. Αν ο Ίβιτς δεν έβγαζε τον Κάνιας, θεωρώ ότι δεν θα αγχωνόμασταν στο μάτς. Κι όμως έπρεπε να βάλει κάτι μπροστά, παιδιά, δεν γίνονταν αλλιώς. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι σε μάτς που πρέπει να βγάλει τον ένα χαφ, αφήνει τον Κάνιας έξω. Όταν είναι και οι τρεις παρόντες. Ναι, γιατί είναι πιο. Πατάνε πιο. Πολλά μέτρα μπροστά οι άλλοι δύο. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Και για το ότι πρέπει να μάθει και η ομάδα να παίζει χωρίς τον Κάνιας. Είδες τι Λούκη βγάλαμε χωρίς τον Κάνιας στην αρχή. Και αν βλέπει άλλα πράγματα, αν βλέπει νούμερα, αν βλέπει. Σίγουρα βλέπει, ρε φίλε. Και τα υπολογίζει. Και ο Κάνιας μήπως. Ο Κάνιας είναι το πιο καθαρό εξάρι που έχω. Εντάξει. Mm. Θα το χρειαστώ σε παιχνίδια. Χθες έπρεπε να γίνουμε πιο επιθετικογενείς. Α, σε αυτό δεν μπορούσε να βοηθήσει ο Κάνιας. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Ρίσκαρε, τον έβγαλε, δικαιώθηκε. Υπήρχαν άλλες φορές που ρίσκαρε, όπως τον Καρισκάκη, δεν δικαιώθηκε. Όταν τον έβγαλε, ή στο Κάραμπαχ. Mm-hmm. Δεν δικαιώθηκε. Τώρα, για τον αγώνα όπως τον ζήσαμε όλοι χθες, και είχε και πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, κόσμο που το χάρηκε, που διασκέδασε, που το έζησε πολύ, συμμετείχε έντονα, βοήθησε τον ΠΑΟΚ να μην πτωηθεί. Πανηγύρισε νίκη, πανηγύρισε γκολ νεοαποκτηθέντων που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία όλων. Να έρχονται παίχτες και αμέσως να προσφέρουν. Πρώτα απ' όλα σου στερεί την κουβέντα. Δώσαν τόσα, έκανα τόσα. Πού είναι αυτός? Μόνο και μόνο που γλιτώνουμε από αυτό είναι θαύμα. Καλά, αυτό. Ναι. Θα δούμε και στην πορεία. Ναι, εννοείται. Καλός ο Αστέρας. Δυνατή ομάδα. Το πώς είναι ενδέκατος ο Αστέρας είναι ένα θαύμα. Δεν ήταν έτσι. Από το Καραϊσκάκη και μετά ανέβηκε ο Αστέρας. Και στο Καραϊσκάκη, εγώ επιμένω, ήταν χειρότερος από χθες. Γιατί στο Καραϊσκάκη, φίλε, ο Αστέρας είχε να αντιμετωπίσει μια άμυνα, όχι κωμωδία. Δηλαδή, με δύο πάσες θα μπορούσε να τους κάνει 0-3. Δεν υπήρχε περίπτωση. Χθες ήταν απέναντι στους οργανωμένη άμυνα. Με το Μανιά που πρώτη φορά βρήκε έτσι, δείχνει και έδειξε την αξία του γιατί είναι καλός επιθετικός. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ που έβρισκε τρόπο να κερδίσει όλα τα προηγούμενα ματς. Και με παίχτη λιγότερο και σε κακό γήπεδο και με αγκίνια, με αστοχία. Χθες κέρδισε και με ανατροπή στο σκορ. Πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία, για την οτροπία της ομάδας. Είχε καλά διαστήματα, ειδικά μετά το 0-1 και μέχρι να γίνει 2-1. Και βέβαια πήρε πάρα πολλά πράγματα από τον Ενρίκε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βραζιλιάνος είναι εξαιρετική περίπτωση. Το δείχνει, το είπαμε και νωρίτερα. Αυτό που πήγαν να το χρεώσουν είναι ναζιστικό χαιρετισμό. Θα ήταν ο πιο δίσκο ναζιστικό χαιρετισμό του πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή, άμα γινόταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Ναι, ανοησία είναι. Ανοησία δεν. Εντάξει, είναι. Κάποιοι ήταν κατευθυνόμενοι που κάνανε αυτό το πράγμα.
σε μια φωτογραφία δεν μπορείς να πεις ψέματα. Δεν μπορεί. Είναι όλη η στάση του σώματος, δύο χέρια, κάνει κάτι άλλο από αυτό που έκανε ο Κατίδης και σχολιάστηκε. Βάλτε τις δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα και θα καταλάβετε. Και επίσης, όλοι όσοι προσπαθούν. Είναι ίδιος με τον Μακγκρέγκορ, όντως. Ναι. Ίδιος είναι. Ναι. Το συζητούσαμε πριν το παιχνίδι. Ήξερε εσύ τον Μακγκρέγκορ. Ναι. Ναι, ο Κυριάκος έχει κόλλημα με τον Μακγκρέγκορ. Που βαράει ό,τι κινείται. Εντάξει, δηλαδή είναι... Ο Μακγκρέγκορ, ο οποίος είναι πάω ξεκάθαρα. Δηλαδή... Mm. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πάω καθόλου. Ο Μακγκρέγκορ. Ο Μακγκρέγκορ, ναι. Με 35 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Πανιόνιο στη δεύτερη θέση, πάντα στο μείον 13 από τον Ολυμπιακό, συν 3 πλέον από Παναθηναϊκό και Ξάνθη, συν 6 από την ΑΕΚ. Και ακολουθούν δύο παιχνίδια με την Ξάνθη. Ένα Πέμπτη βράδυ στο Κύπελλο και ένα Πέμπτη απόγευμα, Κυριακή απόγευμα στο Πρωτάθλημα. Ο Ίβιτς είπε ξεκάθαρα χθες ότι το μάτς της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά δεν πρόκειται να ξεκουράσει παίχτες κτλ. Όλα δείχνουν ότι την Κυριακή θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο μάτς πρωταθλήματος. Αν το κρίνει και τι πιστεύει όλος ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής του, ότι σε επίπεδο αποθεραπείας αυτήν την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα έχει πιο πολλές δυνατότητες από ό,τι Ξάνθη και ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί πιο φρέσκος στα αυτά τα δύο παιχνίδια. Μια Ξάνθη η οποία έχει να κάνει φάση εδώ και ένα μήνα. Έτσι, πραγματικά τώρα χωρίς να το υποτιμάμε, αλλά είναι φοβερό. Ούτε χθες είχε φάση, ούτε με την ΑΕΚ είχε φάση, ούτε με τον Όφη είχε φάση. Με τον Όφη είχε τον κόλμα. Ναι. Παρόλα αυτά, εντάξει, είναι ομάδα δύσκολο κατάβλητη. Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου σου λέει 0 πίσω και έχει ο Θεός. Αυτό κάνει από την πρώτη στιγμή που πήγε στην Ξάνθη. Όλα τα παιχνίδια που πήρε τα πήρε σε ανοιχτό γήπεδο. Εντάξει, σε σετ παιχνίδι δεν μπορεί να δημιουργήσει φάση. Το θέμα είναι ότι τακτικά κουμπώνει με σένα γιατί εσύ δίνεις γήπεδο. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά όχι να τη φοβηθούμε κιόλας. Έχει εμπειρία, έχει παίκτες που έχουν προσόντα, έχει παίκτες που μπορεί να σου κάνουν κάτω το παιχνίδι, όπως ο Σουλτάνη. Εύκολα μπορεί να σου κάνουν κάτω το παιχνίδι. Ωραία. Έχει μια πίστη, αλλά ξέρει να αντιμετωπίζει και έναν ΠΑΟΚ που είναι σε καλό momentum. Πρέπει να σκοράρουμε την Πέμπτη. Δηλαδή το 0-0 δεν το παίρνω. Μην το παίρνεις. Δεν το παίρνω. Πρέπει να σκοράρουμε. Το χειρότερο αποτέλεσμα είναι το 1-1 από αυτά που δέχομαι. Ναι. Να την αναγκάσω να βγει. Να την αναγκάσω να παίξει. Για να δούμε τι θα δούμε στο πολύ κρίσιμο μάτς Κυπέλλου. Ίσως από όλα όσα δίνει τώρα ο ΠΑΟΚ είναι το πιο κρίσιμο. Είναι το πιο κρίσιμο. Είναι στόχος. Και μετά... Στα ημιτελικά, ρε φίλε, είναι άλλο το έργο. Βλέπουμε. Είναι άλλο το έργο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, στο Τρίπολη Παναθηναϊκό στο ζευγάρι, δεν θα έπαιζα Παναθηναϊκό. Έτσι όπως είδα την Τρίπολη χθες και έτσι όπως βλέπω τον Παναθηναϊκό τελευταία. Εντάξει. Τι εντάξει. Ήταν καλούτσικος ο Παναθηναϊκός στα Γιάννα. Το πάλεψε. Στα Γιάννα δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, ό,τι ναι. Μπορούσε. Και αυτό που κάνει ο Πασχαλάκης, δηλαδή με εμάς βγάζει 30 γκολ. Και με τον Παναθηναϊκό πάει στρώνει την μπάλα στον Μπέρκ. Ενώ είναι απογύρισμα κατά λάθος, να την πιάσει. Λοιπόν, να δούμε κάποιες τοποθετήσεις παικτών του ΠΑΟΚ που και σήμερα έτσι προκύπτουν. Υπάρχει για παράδειγμα συνέντευξη του Πρίγιοβιτς σε μέσο ενημέρωσης της πατρίδας του. Ποια είναι αυτή, γιατί έχουμε θέμα. Ναι. Είναι Ελβετός, είναι Σερβία, είναι... Βοσνία, γιατί έχουμε και αυτό, δεν έχουμε. Σέρβος. Mm. Ναι, είναι Ελβετός ο Πρίγιοβιτς. Σέρβος. Τι. Λέει. Σέρβος. Το διαβατήριο του τι λέει, ρε. Ελβετική ποδοσφαιρική υπηκότητα έχει πάρει. Ναι. Το ξέχασα κιόλας. Λοιπόν, τονίζει ο Πρίγιοβιτς ότι ο Βλάνταν Ίβιτς επέμενε για την απόκτησή του. Για να, επειδή ακούω διάφορα, ο Πρίγιοβιτς είναι καθαρά επιλογή Ίβιτς. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτός ήταν που τον εντόπισε, αυτός ήταν που το επέμενε, αυτός ήταν που πίστεψε ότι αξίζει να γίνει επένδυση. Αυτός είναι που αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή, αυτός θα γίνει πρώτος μάγκας αν ο Πρίγιοβιτς μας λύσει το πρόβλημα στα ποσοστά, αυτός θα υποστεί τις συνέπειες αν δεν έχει διάρκεια ο παίκτης. Απλά είναι τα πράγματα. Το λέει και ο Πρίγιοβιτς μέσα στις δηλώσεις του.
πολύ χαρούμενος που έγραψε συμβόλαιο με μια μεγάλη ομάδα. Όλα λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος του project και θέλω να δικαιολογήσω γρήγορα τις προσδοκίες του κόσμου. Είναι φανερό ότι έχει ενθουσιαστεί και ο Πρίγκοβιτς από όλα αυτά που ζει, γιατί πραγματικά είναι ξεχωριστή κατάσταση στον ΠΑΟΚ, η οργάνωση και βεβαίως όλο αυτό που αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα. Και χθες το βίωσαν πιο πολλοί παίχτες. Θα δούμε τι είπε και ο Βαρέλα σε λίγο. Για τον Μπρίκιτς κάνει σχόλιο, μια και έχουν έτσι τις κοινές ρίζες. Μιλάει για τον Ίβιτς, μπορείτε να διαβάσετε την ένδειξη του Πρίγκοβιτς στο ΠΑΟΚ 24. Νοοτροπία νικητή. Μπορώ να μάθω πολλά τον προπονητή. Και λέει ξεκάθαρα, προφανώς του μεταφέρθηκε, ότι είναι μεγάλος στόχος να κερδίσουμε το κύπελο αυτή τη σεζόν. Μάλιστα, μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24, όπως και ό,τι είπε ο Βαρέλα, που έκανε αυτή την ξεχωριστή δήλωση. Χθες είδα τους αληθινούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τώρα πώς το εννοεί. Αφού δεν έπαιξε και με το κήπεδο ακόμα. Δεν έπαιξε. Με την ΑΕΚ έπαιζε. Ξέρω εγώ. Ούτε με τη Φιωρεντίνα έπαιζε. Mm-hmm. Και για τον Ενρίκε το ίδιο ισχύει. Στα δύο λεπτά που πρωτομπήκα έμεινε εντυπωσιασμένος, τραγουδούσε όλο το γήπεδο. Ο Βαρέλ έγραψε σήμερα τους πραγματικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Όλοι μαζί τα καταφέρουμε καλύτερα. Και πάμε ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μήνυμα του Σαββατοκύριακου, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή κερδίσαμε δύο παιχνίδια ντέρμπι, έτσι όπως εξελίχθηκαν. Ωραία. Με ανατροπές. Εντάξει, έχοντας τη θετική άβρα που προσφέρει το κοινό όταν είναι καλά. Στην προκειμένη περίπτωση τα αποτελέσματα άλλαξαν την άβρα. Μεταφέρθηκε στο μπάσκετ αυτό στο γήπεδο, γιατί ένας είναι ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει μπασκετικός ΠΑΟΚ, ξέρεις, ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Ωραία, μεταφέρθηκε και το μπάσκετ. Ο κόσμος έπαιξε το ρόλο του. Η θετική άβρα έπαιξε το ρόλο της. Και είναι κάτι που είχε πει ο Ντέμις μια φορά, ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν θετική άβρα έχουν και τύχη για να πετύχουν πράγματα. Όταν δεν έχει θετική άβρα. Από το Ζαγοράκι τα άκουσα. Δεν υπάρχει, και ο Ζαγοράκι το ίδιο πίστευε. Μα όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι αυτό πιστεύουν. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές για ό,τι εσείς θέλετε να πείτε, ό,τι ξεχωρίσατε από το χθεσινό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Τα καλά, τα όποια προβλήματα μπορεί να αναδείχθηκαν χθες και πώς βλέπετε τώρα πλέον τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Ό,τι θέλετε για τον Ερίκη, για τον Πρίγκοβιτς, πράγματα που μπορεί να μην είπαμε και εμείς, αλλά και για άλλα πρόσωπα της αναμέτρησης. 2310-287-888. Για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις σε αυτή την πολύ ωραία περίοδο που γενικά αλλάζει και το κλίμα. Υπάρχουν και πολλά μεγάλα παιχνίδια, γεμίζουν τα γήπεδα, γενικώς αλλάζει όλη η χρονιά. Φίλος ο Γιάννης γράφει πόσο ωραία περνούν αυτές οι εβδομάδες. Μπορεί να μην σταματήσει ποτέ το Κυριακή Τετάρτη. Συμπληρώνει, είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο σεντερφόρ στην Τούμπα. Πόπο αυτός ο Ερίκε. Σε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ εκτός, ας κλείσει η Φόρτσα έναν χώρο εδώ στην Αθήνα με 2-3 συντελεστές της να τη μάθουν και η εδώ ΠΑΟΚ. Να δούμε και όλο το μάτι μαζί, γράφει ο φίλος μια δική του πρόταση. Πάμε στους πρώτους που τηλεφώνησαν. Καλημέρα. Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Εγώ κάνω σε αυτέ. Μάλιστα. Εσείς. Μάλιστα. Έχουμε καλό φεγγάρι, παιδιά. Ναι. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστημένοι είμαστε. Ήταν ωραία νίκη και του Σαββάτου και της Κυριακής και ευελπιστώ να είναι ακόμα καλύτερη και σήμερα. Ναι, και σήμερα στο Βόλιο. Εγώ έτσι να προσκαλέσω και εγώ με τη σειρά μου να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα, γιατί πρέπει να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι για πολλούς λόγους. Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Εντουάρντο. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό το θέμα και σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σου. Για τον Εντουάρντο σαφώς υπήρχε θέμα. Από κάποια στιγμή και μετά έμεινε σε δεύτερη μοίρα. Έμεινε σε δεύτερη μοίρα λόγω ηλικίας. Δεν ήθελαν στον ΠΑΟΚ να εντάξουν μεγάλο ηλικιακά ποδοσφαιριστή. Στα 33 του Εντουάρντο με πολλούς τραυματισμούς, καλός παίκτης ποιοτικός, αλλά είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ ποντάρει σε άλλες ηλικίες. Οι παίκτες που πήρε είναι 26, 26, 24 και 20. Ο οποίος Λάμπρου χθες πλάκα-πλάκα κάνει μια ενέργεια από τα αριστερά. Κάτσε δες τα highlight. Ζαλίστηκα, το είδες. Το είδα.
Πάμε στους επόμενους. Καλημέρα. Χαίρετε. Airball. Airball. Λοιπόν, σας ακούμε τώρα. Στον επόμενο. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Όλα καλά. Καλά εσύ. Πάντα να κερδίζεις. Καλά. Ευχαριστημένη από την ομάδα. Έχει αλλάξει προηγουμένως και ο Σταύρος όλη η θετική άβρα. Mm. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Βάσει ηλικίας, βάσει δυνατοτήτων, αυτός ο παίκτης ο Μανιάς δεν χωράει στον ΠΑΟΚ? Όχι. Πώς? Όχι. 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 Για να μην είναι στον ΠΑΟΚ, άμα χωρούσε θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Για μελλοντικά μιλάμε πάντα. Έχω τον Κουλούρη, θα το δουλέψω, θα γίνει καλύτερος. Δηλαδή ο Κουλούρης είναι καλύτερος από τον Μανιά. Στα 20 του ο Μανιάς, δεν ξέρω τι νόμιζα τον ήξερες. 26 είναι τώρα. Το ξέρω 27... τώρα από όλων Αθηνών. Ναι, τότε ήταν 23. 22 πόσο ήταν. Μπράβο. Ναι. Όπου πήγε, όπου έκανε, έκανε τα γκολ του τάχη. Ναι, βρε, αγόρι μου, ο Κουλούρης είναι διεθνής παίκτης, είναι 20 χρονών. Ναι, ο Κουλούρης είναι διεθνής 20 χρονών, δικό σου παιδί, το δουλεύεις τόσο καιρό, θα πάρει τις ευκαιρίες του, θα ανέβει, είναι πολύ βελτιωμένος από πριν. Βελτιώνεται, δουλεύεις σαν το σκύλο, παλεύεις σαν το σκύλο, δεν του βγαίνει τον γκολ. Ναι, κατάλαβες, θα γίνει. Δεν μιλάω εγώ ότι αυτός κάνει και εκείνος δεν κάνει. Ναι, ρε φίλε, απλά σου λέω ότι τι να ποντάω στο Μανιά. Ο Μανιάς, ας πούμε, εμένα που μ' αρέσει σαν παίκτης. Έχει χώρο, έχει εκτόπισμα μέσα στην περιοχή, ότι και αυτός, ας πούμε, έχει τα φόντα και μελλοντικά να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα πρέπει να ψάχνουμε τον Μπρίγκοβιτς που μπορεί να είναι καλός παίκτης και να δαπανεί μια ομάδα τόσα εκατομμύρια, ενώ μπορεί να βρει παίκτες φτηνότερους και να κάνει τη δουλειά. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, γιατί ο Μανιάς δεν έχει ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα παίξει ένας τέτοιος παίκτης. Και δεν έχει τίποτα άμα να μας στοιχεί. Ένας καλός παίκτης. Τον Αθανασιάδη ότι τελειώνει. Δεν πάει καλά. Τελειώνει, λες. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει ο κόσμος, μπορεί να φταίνε άλλα πράγματα. Δεν το βλέπω καλά. Μπορεί του χρόνου να μας διαψεύσει. Μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, σε τρεφόρ είναι μυστήρια περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρει. Ναι, εγώ το λέω, ας πούμε, καθαρά μελλοντικά. Κατάλαβες, 26 χρονών παίχτης έχει να δώσει. Ο Κλάους είναι 28, ρε φίλε, και έχει τα πενταπλάσια γκολ από το Μανιά. Δηλαδή, τι να κάτσω, να ψάξουμε τώρα αν ο Μανιάς θα ήταν καλύτερος για τον ΠΑΟΚ από τον Κλάους. Που... δεν το βρίσκεις λίγο. Παίζει στην ίδια ομάδα πόσα χρόνια όμως, έτσι. Εντάξει, εννοείται. Ο Μανιάς γιατί δεν έμεινε ποτέ στην ίδια ομάδα. Στη δύσκολη ομάδα. Ο Μανιάς που πήγε έξω και πού έπαιξε. Στη Βέστερλο είχε πάει και δεν ακούμπησε. Στο Βέλγιο κάπου. Κάπου, ναι. Δηλαδή, φίλε, πώς σου ήρθε αυτό τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, καλός παίχτης. Καλός παίχτης είναι. Οκ, okay, για Τρίπολη, για Πανιόνιο, για Άρη. Παλιά. Ναι, για τέτοιο επίπεδο καλός είναι. Να πάρουμε καμιά ομάδα, το στείλουμε και ιδανικό. Παιδιά, μην ξεχνάτε, πάω και είμαστε όλοι. Έχουν περάσει χειρότεροι παίχτες από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Έγινε ένας καλά. Γι' αυτό ρωτάω. Ωραία. Να είσαι καλά. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας, καλά είμαστε. Ποιος Μανιάς, ρε παιδιά, πλάκα με κάτι. Έλεος Μανιάς. Έλα, ρε, βγες αυτό που είναι να πεις εσύ τώρα, άσε τίποτα. Άλλους όλους είναι φαγκεταφλάς με τον Μανιά, ρε, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Έλεος με τους Έλληνες wannabe παίκτες τώρα, δηλαδή. Έλεος. Που είναι του 5 και του 6 και... άσε, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω ούτε έναν Έλληνα παίκτη, ρε φίλε, πλέον στον ΠΑΟΚ. Ειλικρινά, που να μην έχει βγει από, από τις ακαδημίες μου. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, για μένα πιο υπερεκτιμημένο είδος από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει. Δες τις τελευταίες μεταγραφές Ελλήνων παιχτών από μικρές και μεγάλες ομάδες και πες μου αν έπιασε κανένας. Ναι. Έπιασε κανένας. Αφήστε τις γενικεύσεις. Στον ΠΑΟΚ παίζουν αυτή τη στιγμή 3-4 Έλληνες παίκτες. Να τους σκοτώσουμε. Όχι, ρε, εσύ, δεν κατάλαβες. Δεν σου είπα ότι... δεν σου είπα τίποτα για αυτούς που, είναι, που βγήκαν από εμάς και τους έχεις τόσα χρόνια. Εγώ σου λέω για παίκτες που από μικρή ομάδα πήγαν σε καινούργια ομάδα, σε πιο μεγάλη υποτίθεται και το τι κάνανε. Αυτό σου λέω. Ότι ο Έλληνας παίκτης από μικρή ομάδα που θα πάει σε μεγάλη πλέον δεν πιάνουνε. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Ειδικά ο Πανιόνιος και ο Ιταγιάννενα αυτά που, αυτούς που βγάζουν δεν πιάνουν. Αλλά τι θα σου πω τώρα. Να σου λέω ονόματα για τον Μπακασέτα που μας τα είχαν κάνει πέρσι στη Ζέπελιν. Mm. Πού είναι ο Μπακασέτας φέτος. Άσε τώρα. Και πολλοί άλλοι. Εντάξει τώρα. Πάμε παρακάτω. Τα δικά σου πες. Τέλος πάντων. Τι να πω ρε παιδιά. Όπως η ομάδα έχει ποιότητα μπροστά. Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή και ακόμη και στη στραβή. Και είχε χθες την ψυχολογία και μετά το 2-2 ότι δεν θα στραβώσει το παιχνίδι. Ήταν τέτοια η άβρα, ήταν τέτοια η ψυχολογία του κόσμου, της ομάδας.
Και δεύτερο, γούσταρα από λίγο που βάζει τον κόλλο στο άκου και φέρνει την μπάλα και την στείνει κατευθείαν στη σέντρα. Το δείχνει ομάδα νικητή. Όλα τα άλλα. Μπορεί, σίγουρα θα έχεις και τις ατυχίες σου. Δεν γίνεται να κάνεις 40 νίκες, ας πούμε, στα 41 παιχνίδια. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και εκεί μακάρι να μην γίνει στα κοντά, ας πούμε, και να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα σε αυτό. Τώρα, τι να πω. Να δούμε και πώς θα μπει και η Γουάρτα, γιατί εγώ πιστεύω έχει να δώσει πολλά κι αυτός. Για να δούμε. Παίκτες. Έγινε, να είσαι καλά. Αν και με Κούπερ, πού πας να πάρεις το κύπελλο, ρε φίλε. Αυτό το είδα μετά, εγώ το είχα ξεχάσει. Και τελικό που έφτασε καλά ήταν για την Αίγυπτο. Πάλι καλά. Ενέρεση, αλλά το θέμα είναι ότι πήγαν τελικό πάλι εκεί που. Τέλος πάντων. Άντε, να είσαι καλά. Έγινε. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Πάμε σε λίγες ακόμα γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα στο φίλο τον επόμενο. Χαίρετε, καλησπέρα μάλλον. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά και εμείς είμαστε, κύριε Τζορμπατζόγλου. Ήρθε στα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, ήσουν εδώ? Ορίστε. Ήσουν εδώ το Σαββατοκύριακο? Πού, Θεσσαλονίκη, όχι, δεν ήμουν εκεί. Πάλι απουσίαζες, πάλι δεν είσαι στο γήπεδο. Πάλι. Που πάει η κοινωνία μας. Εντάξει. Αφού κατάλαβες με ποιο μιλάς. γι' αυτό σε ρωτάω. Πουλάς όλο τρέλα από μακριά, γι' αυτό το πω. Σωστός. Εγώ τα δέχομαι όλα, ό,τι λες. Πάω, ξύδες του καναπέ. Και καλά, τώρα 500 χιλιόμετρα μακριά. Και τι έγινε? Και δεν είχε ούτε δρόμους. Μια χαρά δρόμους. Τώρα να πεταχτεί κανένα Ελλάδα. Παντρεύω τη γυναίκα και τι έγινε. Α, δεν παντρεμένος. Άρε φίλε καημένη. Για πες. Με αυτόν πες τα. Φίλε, δεν ρώτησα. Τι είδες, τα καλά και τα άσχημα? Άλλο πήρα εγώ να πω. Α, πες. Εγώ Τσορμπατζόγλου θέλω. Μάλιστα. Πρώτον, γιατί έπεσες πριν στην προηγούμενη εκπομπή σε χαμηλό επίπεδο? Γιατί? Τι έκανες πάλι, με προσβάλλεις την προηγούμενη εκπομπή, ρε. Γιατί έπεσε σε χαμηλό επίπεδο στην προηγούμενη εκπομπή? Δεν του είπες τίποτα το σπίτι σου, τίποτα τέτοιο? Είπε, έτσι, καλά, είπες, του είπε εκεί τώρα, το κατέβηκε στο επίπεδο το της Πάπας και το τέτοιο. Τώρα, ξεφτιλίστηκες επιτέλους? Δεν ασχολούμαστε τώρα με αυτά. Τώρα. Δεν ξεφτιλίστηκες, τι έκανες? Όχι, δεν είναι. Τι είπες, βγήκες από τα ρούχα σου? Όχι, μόνο εντάξει. Δεν μπορεί να ακούω τον Αναστόπουλο να μιλάει για ξυγιαντές ειρωνικά. Πάντως να ξέρεις, θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι τώρα άσχετο, σου πω κάτι το οποίο πώς νιώθω εγώ. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκπομπή, φίλε, ώρες-ώρες δεν σέβεται τον ακροατή και τον συνομιλητή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Δεν μπορεί όταν μιλάς με έναν στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι ο παδός, έτσι, εσύ υποτίθεται συντονίζεις και είσαι δημοσιογράφος. Δεν μπορεί τώρα, ο άλλος πήρε να πει το μακρύ και το κοντό. Και εγώ τώρα το μακρύ και το κοντό πήρα να πω. Ναι. Okay, το ξέρεις αυτό εκ των προτέρων, αφού ανοίγεις γραμμές ότι θα γίνει. Μην φωνάζεις επάνω του, μην πέφτεις και συνερίζεσαι αυτά που λέει αυτός. Χάνει σε σοβαρότητα η εκπομπή, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Έτσι το βλέπω. Αυτό και τέλος, δεν θέλω να πω τίποτα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι θα γίνει με τα offside του Ολυμπιακού, κύριε Τζορμπατζόγλου? Έχουμε ένα πρόβλημα. Φτάσαμε κανένα 35 αριά τώρα. Πόσα να είναι? Εγώ έχω μαζέψει κανένα 40 αριά. Εντάξει, ο Κουκουλάκης με τον Τριτσόνη πλέον μας δίνουν να καταλάβουμε ότι κάνουν δημόσιες σχέσεις. Έχει ξαναπαίξει κανείς από αυτούς που έδωσαν τα offside? Ναι, αυτό εκεί σε ρωτάω. Εσύ ξέρετε, ρε. Η ζημιά γίνεται, Μίτσο, μην τους δικαιολογούμε. Φοβούνται. Φοβούνται, δεν φοβούνται, ρε Μίτσο, όταν γίνεται κάθε αγωνιστική. Άρα δεν φοβούνται. Δεν έχει. Τώρα τιμωρούνται. Κάτσε να δούμε τώρα τον Ντίκα, τον Κασαβέτη. Πώς το συνεχίζει ο επόμενος? Τώρα είναι σε εξέλιξη τιμωρία. Καλά, κοίτα να δεις. Μην περιμένεις 30 χρόνια καθεστώς τώρα, καθαρίσεις σε 2 μήνες. Περίμενε και εσύ. Μην είσαι τώρα. Είναι σαν να πας. Άκου λίγο πρακτικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα. Δεν έχω κανένα. Μα συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Απλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή, αν πας τώρα στην Κούβα. Δεν θα έχουν φύγει τα κατάλοιπα του Κάστρο σε 2 μήνες που πέθανε. Κατάλαβες τι να σου πω. Μια χαρά ήταν ο Κάστρο. Ας τον Κάστρο τώρα. Μια χαρά ήταν. Είχε, δεν έπαθε τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για την ομάδα τώρα και για τη διαφορά που έχουμε με τον Ολυμπιακό. Ερώτηση. Αν τελειώσει το πρωτάθλημα με 6 βαθμούς διαφορά, στο έχει φάει η τιμωρία και η διαιτησία ή δεν στο έχει φάει? Όχι. Η αστοχία σου. Όχι. Η αστοχία σου. Η αστοχία σου. Ναι, πάνω απ' όλα. Δύο με Ξάνθη, τρεις με Γιάννενα, άκου. Δύο με Ξάνθη, τρεις με Γιάννενα, δύο με Βέρεια, τρεις με Ολυμπιακό. Με Γιάννενα, όχι Γιάννενα. Με Γιάννενα, το 0-1, φίλε. Δεν φταίει η διαιτησία για το. Όχι, φταίει με ζών. Είναι συνδυασμός. Εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό. Αυτό μπορεί να σου τύχει. Εγώ μιλάω για τα εξωαγωνιστικά, όχι για την αστοχία. Εγώ μιλάω για τους τέσσερις παίκτες και τα τέσσερα μέτρα που καλυπτόταν στη Βέρεια ο Βερέιρα. Αυτό είναι, εντάξει. Και άλλο τόσο κάλβο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εγώ για αυτά μιλάω. Τέλος πάντων, είναι καλή η αύρα, καλά είμαστε, χαρά υπάρχει. Πέδρο, Ενρίκε, Πρίγιοβιτς μπήκανε. Λίγο με τους τραυματίες να δούμε τι θα γίνει και
τελευταία κουβέντα. Λίγο ξεκούραση στο Μάτος και στον Μπίσεσβαρ. Φαίνεται ότι ο Μάτος δεν είναι καλά από τη Λάρεσα ακόμα. Σίγουρα δεν θα τον ξεκουράσει τώρα από το κύπελο. Και εκνευρίζεται. Και εκνευρίζεται εύκολα. Έχει χθες ήταν οριακά. Η κούραση φέρνει εκνευρισμό. Τρελαίνεται. Ο Μπίσεσβαρ δεν μπορούσε να περπατήσει χθες. Ναι. Εκεί που κάνει μια τρίπλα και πάει να γυρίσει και δεν μπορεί ούτε να γυρίσει. Κάτι ζήτησε ένα φάουλ, η μπάλα έφυγε πλάγιο. Τελείω το κέρμα. Ρε. Αλλά αυτό είναι ο Μπίσεσβαρ, δεν το ξέρουμε. Χρειάζονταν φρεσκάρισμα από νωρίτερα. Αυτό δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό στην αρχή τη χρονιά. Και τώρα βγάζει 4-5 σερί. Με Πανετολικό, με Λάρισα, δύο φορέ με Πανετολικό, με Λάρισα. Ο Μάτος ήταν αγκαλιά με τη δεύτερη κίτρινη χθες. Την πηδήξαμε πολύ άσχημα. Πότε? Χθες ήταν για δεύτερη κίτρινη. Άστο. Ο Μάτος. Α, ο Μάτος, ναι, φαίνονται. Γι' αυτό πηδήξαμε... είναι πνευματική κούραση, δεν είναι τόσο. Ας παίξει τώρα ένα παιχνίδι και την... Σε περιμένουμε επιτέλους να έρθεις να δεις τον ΠΑΟΚ από κοντά, γιατί όλα από μακριά είσαι. Μεσάλ και θα έρθω, ρε φίλε. Α, καλά, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Τι άκαλω. Οι δύο τελευταίοι περιμένουν λίγο να ακούσουμε τι ώρα είναι, χορηγό. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθωστον ή κοτόπουλο σούβλας. Μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το γυράδικο. Το γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία, Γιαννάκη. Τώρα στον πληθυντικό. Τα γυράδικα. Ποια γυράδικα! Ένα είναι το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-75-75-78 και έφτασε στην πόρτα σου. Πάμε στους δύο τελευταίους φίλους. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Άκου να δεις. Ωραία. Είναι η πιο ηλίθια ερώτηση που μπορεί να γίνει από άνθρωπο στον αέρα της πόλης. Εγώ είμαι. Δεν ξέρει αυτός αν είναι τέσσερις. Αν είναι τέσσερις, δεν ξέρει, το έχεις ζήσει. Εγώ είμαι. Εσύ όταν βγαίνεις είσαι μόνος. Εγώ είμαι, εσύ είσαι, ρε, ναι. Πάμε παρακάτω. Κάτσε, ρε φίλε, πού να ξέρω, έχεις 30% αύξηση, ρε φίλε, στους ακροατές. Εγώ φταίω. Πονάμε από το 29%, ρε φίλε. Πού το ξέρω, ρε. Από Αθήνα παίρνεις. Κάτσε με πες από τα μούτρα, καλεστριά. Από Αθήνα παίρνεις. Πού άλλο, αυτό από το ανθρώπινο Πειραιά. Α, μπράβο. Ναι, ναι, αυτό. Δεν έχει και καλή γραμμή. Από το Πειραιά. 420 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνετε. Εσύ πότε θα έρθεις να δεις τον ΠΑΟΚ από κοντά. Κάτσε τώρα γιατί. Κάτσε ρε, στη Λιβαδιά πήγα τελευταίο μάτσο. Όχι, εκεί είναι νότια. Εδώ πότε θα έρθεις. Α, είναι νότια. Τώρα άσε. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, πήγε, έκανε τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά έκανες. Τέσσερα. Να σου πω, φίλε, χρειάζομαι κι εγώ δύο. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι, η καλύτερη διαφήμιση που κάνεις τώρα για το Alter Ego είναι να τους πεις, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται εγώ, ο πιο περιζήτητος ο Σεργένης, να έρχομαι να αντίδομαι σε γαπλιάτικα κοστούμια. Πες, κάτι πρέπει να κάνετε, πες. Πρέπει να αλλάξετε το μαγαζί. Δεν γίνεται, πες. Λοιπόν, φίλε, και όμως... τα δικά μας. Πάμε. Τι είδες, πες. Λοιπόν, η ομάδα κουρασμένη, αλλά η ομάδα έδειξε ομάδα, καταρχήν. Φίλε, αυτό δεν το έχει πει ούτε, δηλαδή πραγματικά, πολύ Σοκράτης ήταν αυτό. Η ομάδα είναι ομάδα. Θα μπορούσε να γίνει και σλόγγαν της Άτζης Αμίου, έτσι, σε κανένα τέτοιο, γιατί την άλλη έφυσαρή, πώς τη λέγανε εκείνη την καστήμη. Όχι, το σλόγγαν, φίλε, είναι άλλο. Το Αφρικανέ, ποιος το έλεγε, ρε. Λαμία, το σλόγγαν είναι άλλο και ακούστηκε σήμερα στην πρωινή εκπομπή. Λαμία ομάδα, Λαμία πόλη. Ναι. Έτσι, ακούστηκε το πρωί σήμερα. Λοιπόν, άκου λίγο, όταν λέω είναι ομάδα, εννοώ ότι στα εύκολα, στα δύσκολα, έδειξε χαρακτήρα η ομάδα πάρα πολύ. Το Τζίμινο που λέμε δεν ήταν και πολύ καλός, έχει κάνει μια απίστευτη παρέμβαση στη φάση, δεν ξέρω να θυμάσαι, του κάνει ένα τάκλιν. Ναι. Ναι, του κάνει ένα τάκλιν πάρα κοντάρι πάνω στο Μανιά και πάει στα χέρια του Γλύκου. Εκεί ήταν εύκολα να βγει μόνο στο Μανιάς, έτσι. Εννοείται. Πανεύκολα. Λοιπόν, απλά δεν ήταν όπως τη Λάρισα που ήταν διαστημικός. Δηλαδή. Όχι ρε, εννοείται. Εννοείται, όχι, δεν ήταν. Το παιδί και εντάξει, να σου πω κάτι, είναι και λογικό. Πρέπει να αρχίσει λίγο να παίρνει και αυτός κάποιες ανάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε που τα παιδιά ενσωματωθήκανε και γίνανε ένα με εμάς. Όπως είπες εσύ χθες, ο Ενρίκε είναι ένας από εμάς και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταφέρνει σαν οργανισμός ο ΠΑΟΚ να το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Γενικότερα και ο κόσμος και οι διοίκηση και η υπόλοιπη ομάδα, δηλαδή πώς υποδέχονται τους παίκτες, ακόμα και αυτό το σε εισαγωγικά
καψόνι που κάναν στον Μπρίγιοβιτς που τον περιμένανε και καλά να τον, να τον δώσουν φατούρο, ξέρεις, όταν πρωτοπήγε στην προπόνηση. Πολύ αθηναϊκό ήταν το φατούρο. Το κάνει τον άλλονα, το κάνει τον άλλονα να νιώθει, πώς θα σου πω, παιδί μου, σαν στο σπίτι του. Κατάλαβε πώς το λέω. Μα ακούτε ρε. Ναι, ρε φίλε, τα λες τόσο ωραία. Εγώ λέω να σου δώσω και ένα μισάωρο, ένα τέτοιο. Συνέχισε. Αλήθεια, τώρα εσύ με έχεις χάσει το ψηλό, αλλά δεν πειράζει. Και εντάξει, σαν αδερφό, δεν πειράζει. Σε συγχωρώ, δεν πειράζει. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι το εξής. Και αυτό το λέω να τα ακούσουν κυρίως οι συνοπαδοί πάνω εκεί. Η Τούμπα δεν πρέπει να είναι γεμάτη μόνο σε ένα ματ. Η Τούμπα πρέπει να είναι γεμάτη σε κάθε ματ. Και η δικαιολογία ότι το εισιτήριο είναι ακριβό, παιδιά δεν είναι ακριβό το εισιτήριο, μην τρελαθούμε. Ελάτε εδώ στα νότια. Ελάτε να πάτε να δείτε Λεβαδιακό ΠΑΟΚ, να δείτε πόσο κάνει το εισιτήριο όταν είσαι ΠΑΟΚ. Ελάτε στο Πανιόνιο να δείτε πόσο κάνει το εισιτήριο όταν είσαι ΠΑΟΚ, που σου ζητάνε 20 και 30 ευρώ. Η Τούμπα πρέπει να είναι γεμάτη συνέχεια. Γιατί, για να λέμε όμως και το στραβού το δίκαιο, πρέπει να πούμε και ένα συγγνώμη στον Ιβάν και στον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος ο Σαββίδης τα έλεγε, έλεγε ότι τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να δούμε στο τέλος της χρονιάς. Για μένα ο πιο καλός τρόπος για να πούμε ένα ευχαριστώ και ένα σε εισαγωγικά πάντοτε μιλάμε συγγνώμη είναι να έχουμε γεμάτη την Τούμπα. Έγινε φίλε. Για είναι η Τούμπα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια σου Ρίτορα, γεια σου, γεια σου. Πάμε στο τελευταίο, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι, τα εισιτήρια του αγώνα με τη ΣΑΛ και πότε θα κυκλοφορήσουν, παιδιά. Κυκλοφορούν ήδη. Κυκλοφορούν για τους κατόχους από, από Πέμπτη και μετά ανοίγουν όλες οι θέσεις. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι, την Πέμπτη χαμός θα γίνει. Ναι, φαντάζομαι από την Πέμπτη. Δεν έχει τώρα κίνηση. Τώρα δεν έχει κίνηση. Ναι. Και βλέπω Τετάρτη, Πέμπτη στα όρια πάλι να γίνεται ο χαμός. Ναι. Φαντάζομαι από Πέμπτη το πρωί κοινά σου ίντερνετ δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, έτσι. Ναι. Ναι. Ωραία. Τώρα το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι παρακολουθώντας τον ΠΑΟΚ από, από την στιγμή που ανέλαβε ο Ίβιτς μέχρι και τώρα, μέσα σας από, από το πρώτο χρονικό διάστημα είχατε ας πούμε, να προειδιάζετε ότι θα έκανε ο ΠΑΟΚ σε ένα καλό επίπεδο με τη δουλειά που έκανε ο Ίβιτς, ήταν κάτι το αναμενόμενο δηλαδή. Τα δείγματα τα πρώτα στα play-off πέρσι ήταν εκπληκτικά, εντάξει, δεν είχε κανένα λάθος. Σε 6 παιχνίδια. Σταυρό. Ναι, ναι. Λέω ότι σαν δημοσιογράφη παρακολουθώντας τον ΠΑΟΚ όχι μόνο μέσα από τον αγωνιστικό χώρο που τον βλέπω εγώ σαν οπαδός, αλλά σαν άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν το κλίμα. Βασικά τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ο Ίβιτς όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Να σου πω τι γίνεται. Εσύ το βλέπεις προσωποκεντρικά, εγώ το βλέπω πάντα σαν συνολικό. Δηλαδή, ο Ίβιτς μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής του πλανήτη. Αν ο μηχανισμός γύρω του δεν είναι δομημένος έτσι ώστε να προστατεύσει αυτό το στέλεχος, δεν θα κάνει τίποτα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ παραδοσιακά έχει να κάνει με τη δομή του, όχι με τα πρόσωπα. Στην εποχή Σαββίδη, την τελευταία πενταετία. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Σιγά σιγά άλλαξαν αρκετά πράγματα. Για μένα παραμένει πρόβλημα το ότι ο προπονητής επιβαρύνεται με περισσότερα από αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να επιβαρυνθεί. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να πάρει πάνω του τα μεταγραφικά. Π.χ. Ωραία, που τα έχει πάρει. Εντάξει. Δεν θα έπρεπε να πάρει πάνω του όλες τις αλλαγές στελέχωσης του αγωνιστικού τμήματος που προκαλούν μια φθορά, όπως και να έχει. Για μένα ο προπονητής θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος στο πώς θα είναι η ομάδα την Κυριακή, την Τετάρτη ή την Πέμπτη στο γήπεδο. Ωραία. Αυτό το πρόβλημα το έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, ο Ίβιτς, σαν Ίβιτς, έχει αποδείξει ότι έχει τα στοιχεία. Αυτό είναι θέμα του Σαββίδη. Ναι, ο Σαββίδης δεν έχει προσαρμοστεί και πιστεύω δεν θα προσαρμοστεί στο μοντέλο με τεχνικό διευθυντή. Ο Σαββίδης θέλει μάναζερ προπονητές. Άγγλο με την αγγλική λογική. Τους προπονητές πιστεύει. Ναι. Δεν καταλαβαίνει τι είναι ο Μίχελ. Τι ήταν ο Τσιτσιακόφ, τι ήταν ο Βρίζας. Δεν καταλαβαίνει τι είναι αθλητικός διευθυντής, τι τεχνικός διευθυντής. Βάφτισε το όπως θέλεις. Και το βάρος πέφτει πάντα στον προπονητή. Αυτό. Καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Ίβιτς προπονητικά μια χαρά είναι. Προπονητικά, ναι. 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 Το θέμα λοιπόν είναι, επειδή είναι άπειρος, δε φίλε, πέρσι ξεκίνησε να προπονεί πρώτη ομάδα, ούτε χρόνο δεν έχει συμπληρώσει. Ναι. Εντάξει, ναι. Όταν εσύ του φορτώνεις 500 πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορεί να τα απεξέλθει, θα κάνει και ξερές. Το θέμα είναι, για να έχουμε διάρκεια, σήμερα είμαστε σε πολύ καλό momentum. Ωραία. Για να έχουμε διάρκεια όμως, πρέπει τον άνθρωπο λίγο να τον ελαφρύνουμε και από πέντε πράγματα. Γιατί σε κάποια φάση θα σκάσει.
Είναι ανθρώπινο. Εμένα αυτή είναι η φοβία μου. Σαν προπονητή, μια χαρά είναι ο προπονητής. Αλλά αν εγώ είμαι δημοσιογράφος και με βάλεις να κάνω τον εμπορικό διευθυντή, ωραία, τον διευθυντή προγράμματος, τον διευθυντή στρατηγικής χάραξης, ξέρω εγώ, και άλλα 500 πράγματα, δεν θα αποδώσω, ρε φίλε, σε όλα. Καταλάβες. Ναι, όχι, κατανοητά είναι αυτά που λέτε. Αυτό που αφουγκράζομαι εγώ τώρα σαν ένας οπαδός ο οποίος βλέπει την ομάδα απ' έξω, βλέπω ότι στρώνει η ομάδα πάνω σε πολύ ωραία πλαίσια κτλ. Συμφωνώ με αυτό που είπες. Και μακάρι να έχει συνέχεια αυτό το θέμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή και ο κόσμος να συμπαρασταθεί περισσότερο. Η ομάδα πηγαίνει σε πολύ καλά καλούπια, σε πολύ ωραία πλαίσια κτλ. Και ψυχραιμία στα δύσκολα. Ψυχραιμία στα δύσκολα πρώτα. Και δεύτερο, ναι. Εγώ επειδή έχω ένα κουσούρι να κοιτάω κανένα εξάμηνο μπροστά. Του χρόνου θα χρειαστούμε δύο ποιοτικές προσθήκες. Είναι σωστό να ασχοληθεί ο προπονητής με αυτό το πράγμα την ώρα που θα καίγεται ο κόσμος μας. Ωραία, την ώρα που παίζονται οι στόχοι. Γιατί τώρα πρέπει να τους κλείσεις. Τώρα, ναι, να γίνει ο προγραμματισμός. Ναι. Συμφωνώ για να. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Και επίσης κλείνοντας, ήθελα να πω σε όλο τον παοξιδικό κόσμο κτλ. Ότι οι στρατές θα έρθουν, έτσι δεν είμαστε Μπαρτσελόνα. Ακόμα και η Μπαρτσελόνα, έτσι που θεωρείται ομάδα παγκοσμίως κτλ., έχει τα ανάποδα κτλ. Θέλει, αφού έχουμε πιστεί με ό,τι αυτό σημαίνει ότι πάει κάτι καλό να γίνει, υποστήριξη ακόμα και στο πιο άσχημο αποτέλεσμα. Να μην μας πάει πάλι αυτή η εσωστρέφεια. Υποστήριξη μέχρι που θα πάει για να ανεβάσουμε εμείς ο κόσμος την ομάδα όσο γίνεται πιο ψηλά. Παιδιά, σας χαιρετώ. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ψυχραιμία λοιπόν σε κάθε κατάσταση. Το φοβερό μου τον ατρόμι το διγυρίζει ο Σαπίντο. Άλλο πάλι αυτό. Φοβερό. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Όλους τους φίλους που τηλεφώνησαν να πούν την άποψή τους. Σήμερα πάω Ολυμπιακός στο βόλεϊ. Μεγάλο μάτς. Όχι ότι παίζονται πάρα πολλά στη βαθμολογία. Παίζεται στην ψυχολογία, άστο. Μην το υποβαθμίζεις. Εντάξει. Είναι το άθλημα, το βόλεϊ. Πρώτος θα είναι. Είναι πολύ σημαντική ψυχολογία. Έτσι δεν είναι, Γιάννη. Τι έγινε. Αποφεύγει να σου απαντήσει. Πού ζει. Είναι καλά. Τι έγινε. Να τον πάρουμε στο κινητό. Δεν μπορείτε να πάρετε κινητό. Μαριλής. Κάποια μηνύματα. Ποιος μανιάς. Συνέλθετε. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ επίπεδο. Ανεβείτε και εσείς επιτέλους. Χθες στο 2-1 γκρινιάζατε. Ποιος ε. Έπεσε γκρίνια. Έπεσε. Με το αντιλήφθηκα. Ο 107. Ο μόνος προβληματισμός ότι για άλλη μια φορά εμφανίστηκε το θέμα στον αέρα μέσα στην περιοχή μας. Η αντίδραση στο δεύτερο γκολ κάκιστη από όλους. Ναι, ήταν όλοι. Πάρα πολύ κακή. Όλοι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τρώσει γκολ από το πλάγιο. Και το πλάγιο και ο Λέοβατς και ο Γλύκος που έκανε το βήμα και ο Μάτος και ο Βαρέλα. Στατική όλοι. Και μιλάμε για σέντρα που έρχεται από το σπίτι μου, εντάξει. Καλή σέντρα. Καλή σέντρα, αλλά από μακριά, ρε φίλε. Πιτσιρικά. Το πρώιμο φορμάρισμα ανησυχεί ή όλο αυτό είναι δουλειά και διαρκή. Πρώιμο, ρε φίλε, θα ήταν άμα ήταν το Σεπτέμβρη. Ξεκινήσαμε δυνατά το Σεπτέμβρη, κάναμε κοιλιά 1,5 μήνα που ήταν φυσιολογική. Όχι 1,5 μήνα, λιγότερο. Ένα μήνα. Σιγά το ένα μήνα κάναμε σίγουρα, δεν τρέχαμε πολύ. Και μετά ξαναφορμαριστήκαμε. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Δεν μου απαντούσες πριν που μιλούσα, τι έγινε. Δεν ήμουν στον αέρα, δεν είχα συνδεθεί. Πώς δεν είχε συνδεθεί, φίλε, αφού είχαμε το πνεύμα σου δίπλα μας, το καταλαβαίναμε. Ναι. Το τηλέφωνο χτύπησε μετάβατος. Ναι, μίδες, άμα το πνεύμα είναι. Πόσο κόσμο θα έχει σήμερα στο γήπεδο, κάνει μια πρόβλεψη. 5.000. Σιγάρι, Σιγάρι. Μετράς εδώ. Σιγάρι, Σιγάρι, κόλκα θυμίζεις. Η μέθοδος της αλτήρ, εμένα λες ρε, 5.000. Που ξεκινάει το παιχνίδι 15.000 λες και στο 20 ή στο 25. Και χθες αυτό έγινε. Ναι, έγινε αυτό. Αλλά χθες είχαμε 20.000 τουλάχιστον στο γήπεδο, τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Δεν θα έχει 5.000 με τίποτα, Γιάννη. 5.000 δισκομμένα δεν ξέρω αν θα έχει, 5.000 κόσμο περιμένω να έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε η μισή. Εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι και το Σάββατο που ήταν το μπασκετικό παιχνίδι με τον Άρη είχε πολύ καλή κίνηση στο γήπεδο. Δηλαδή αρκετός κόσμος πέρασε τα γραφεία της ομάδας για να πάρει εισιτήριο για την σημερινή αναμέτρηση. Άλλο το μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν μπορεί να το ξεπεράσεις. Όπως σου κάνει επίθεση να ξέρεις το που σε προκαλεί. Ναι, δεν αλλά θα το έχεις όλοι ούτε τους μισούς από ό,τι είχε τον μπάσκετ το Σάββατο. Ούτε τους μισούς. Με τίποτα. Νομίζω κάνεις μεγάλο λάθος. Καλά, θα δεις. Εντάξει, θα το δούμε. Ας τα βάλουμε κάτω. Το μπάσκετ είχε 6.000 το Σάββατο. Ναι. Ναι, δεν θα έχει 3.000 σήμερα. Δεν θα έχει. Σε προκαλεί, Γιάννη, άρα ο λόγος που έχεις 10 λεπτά μπροστά σου για να πείσεις
το κοινό της ομάδας να πάει στο γήπεδο σήμερα το απόγευμα στις 7. Λοιπόν, καλά. Το παιχνίδι είναι πολύ κομβικό. Σιγά. Ακριβώς. Τον ομιλητή. Τι παίζεται δηλαδή. Τι παίζεται. Ακριβώς. Να ολοκληρώσω τη φράση. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει promotion. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει εκεί στην Παναγία Φερωμένη το promotion. Εντάξει, εκεί που γεννήθηκες. Ωραία. Να κατέβει το Κυλκής περιμένει. Ναι. Άφησε το Κυλκησιό τη Σταρ. Ωραία. Που γράφει την ταυτότητά του ότι είναι 1,77 και δεν είναι ούτε με 12 πόντο 1,77, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ωραία. Ναι, άσε το Κυλκησιό τη Σταρ. Πόσα έδωσε στο αστυνομικό ρε που το έκανε αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει. Ανέλησε γιατί θα πρέπει να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Λοιπόν, το παιχνίδι παιδιά είναι πολύ κομβικό, άσχετα άμα δεν είμαστε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα έχει, έτσι μπορούμε να πούμε, την ευκαιρία να βρεθεί μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό καταρχάς, στην πρώτη φάση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος με 38, ο ΠΑΟΚ έχει 34. Αν καταφέρει να πάρει την νίκη, πάει στους 37 και μετά θα έχει ο Παναθηναϊκός το άγχος για να κρατήσει την δεύτερη θέση. Και βέβαια αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και πάρει το σημερινό παιχνίδι, τότε παίζεται ακόμα και η πρώτη θέση μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί η διαφορά θα πέσει με στους 4 βαθμούς και ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και ντέρμπι στο Παναθηναϊκό μέσα και βέβαια έχει και αυτό σε δύσκολο πρόγραμμα στο επόμενο διάστημα όπως και ο ΠΑΟΚ. Σταμάτα, Όχι. Εγώ πίστηκα ότι είναι κομβικό. Το μόνο που μας είπες ότι δεν παίζεται σήμερα είναι το League Cup. Ότι άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το League Cup. Το έχασε. Αν αυτό δεν μας λέει το προβληματικό τώρα, βρε αγόρι μου, συνέχισε το promotion εσύ. Συνέχισε. Λοιπόν, καταρχάς ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει τον Σάσα Τάροβιτς σε μια ημέρα που δεν έχει άλλον αγώνα του ΠΑΟΚ. Γιατί στο ευρωπαϊκό παιχνίδι είχε μπάλα. Έτσι. Νέος διαγώνιος. Δεν ήταν συγκεντρωμένο το κοινό έχοντας το ακουστικό στο αυτή θες να πεις. Εντάξει, κατανοητό. Ωραία, ναι. Δεν πήθη αυτό όμως. Ο Σάσα Στάροβιτς βρήκε ρυθμό μετά από αρκετές προπονήσεις με την ομάδα και αναμένεται να έχει ενταχθεί περισσότερο και απέναντι σε ένα ανταγωνιστικό αντίπαλο που πουλάει τρέλα επειδή μας κέρδισε χωρίς διαγώνιο. Τώρα έχουμε διαγώνιο. Καλά τα λέω. Καλά τα λες και εντάξει, ο Στάροβιτς δεν έχει μπει 100% στο πνεύμα της ομάδας, αλλά είναι ένα σημείο αναφοράς και σίγουρα μέσα στο γήπεδο θα είναι πολύ διαφορετικός ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να είναι και η πρώτη φετινή νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα δούμε αύριο αν θα με κάνετε καζούρα. Εμείς σε κάνουμε καζούρα, τι είμαστε, το Ολυμπιακός 24. Ο Κοκκινάκης σου κάνει. Ναι. Απλά να πω κάτι για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, μάλλον δεν κοιτάει τα στατιστικά. Ο ΠΑΟΚ στα πρωταθλήματα που πήρε τα δύο συνεχόμενα δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό σε κανονική διάρκεια. Ας κάνουμε ένα κλαρίνο σήμερα. Εντάξει, ναι. Αυτό λες στο λαό. Έχει να κερδίσει το 2012. Σε εντός έδρας παιχνίδι σε κανονική διάρκεια. Οπότε νομίζω σήμερα πρέπει να σπάσει. Τι βγήκε να στείλει κόσμο στο παραντάκι, βγήκε. Δεν κερδίσει τη Σταρ. Μα τρελάζετε. Αυτά τα στατιστικά δεν τα λέμε. Άρα καταλήγεις τα λόγια μου. Τα άλλα είναι πιο κρίσιμα. Στα κρίσιμα θα κερδίσει πάλι. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να είναι σήμερα η παρουσία του πιο έντονη από τις άλλες φορές και τα προηγούμενα χρόνια. Για να βάλει λίγο τις βάσεις από τώρα που είναι ο ΠΑΟΚ νωρίς, να πάρει λίγο την ψυχολογία να ανέβει. Έρχεται και το κύπελο. Σε δύο μέρες παίζεις μετά κύπελο με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Καπάκι πας πανεπιστημιακό, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Χρειάζεται ψυχολογία ομάδα την οποία ψάχνει. Δεν την έχει 100% αυτή την ώρα. Αλλά με νίκη επί του Ολυμπιακού νομίζω αλλάζει και το κλίμα εντός της ομάδας να αρχίσουν να πιστεύουν λίγο παραπάνω στις δυνάμεις τους υπαίχτες, γιατί αν μη τι άλλο οι αυτοματισμοί δεν έχουν βγει ακόμα. Δηλαδή, είναι όλοι υγιείς, παίζουν όλοι. Αυτή την ώρα ναι. Τώρα άμα υπάρξει καμιά γαστρεντερίτιδα πάλι τελευταία στιγμή και τρέχουμε όπως είχαμε με τον Πέτκοβιτ, δεν το ξέρω. Ημόντιουμ, φίλε. Κάτσε ρε φίλε, αυτό έγινε μια φορά το... Ημόντιουμ. Να φάνε κανένα κουμπάκι να στρώσουν. Προχθές γύρισε το πόδι του, έτσι είναι. Ναι. Και γύρισε σε φάση που τον έσβησε κατά λάθος ο Στάροβιτς. Βλέπει τον Πέτκο, δεν γυρνάει το χέρι του. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτό που λένε να το πάω είναι ότι θα παίξει γιατί όλοι είναι κομπλέ. Το θεζή μια χαρά είναι, δεν δείχνει τίποτα. Ναι. Και το θεζή παιχτάρα. Να μην τη μειώνουμε την αξία του τερδί, γιατί παιδιά είναι ο Πασαδόρος της Εθνικής. Για να έχει ένα τρίκο Πασαδόρος λέει πάρα πολλά, ειδικά στο τρίκο της επιλογής. Δύο πρωταθλήματα μου δώσε. Ο Φιλίππος δεν παίζει βασικός, Ο Φιλίππος νομίζω ότι μάλλον χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Σοβαρά μιλάω. Γιατί το καλοκαίρι είχε την προοπτική να φύγει. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά γενικά έχει και άλλες προτάσεις. Και με δύο διαφορετικούς προπονητές, κανένας δεν το χρησιμοποιεί βασικός. Φοβερό. Κανένας. Ιδιαίτερο το παιχνίδι και για τον Μπόσκαν, τεχνικό του Ολυμπιακού. Τελευταία φορά που ήρθε στο Παλατάκι ήταν πριν 12 χρόνια, όταν η Τουρ που έχασε ο ΠΑΟΚ πρόσφατα είχε κερδίσει τον Ηρακλή με 3-1 και είχε πάρει το Champions League. Έπαιζε τότε στην Τουρ Μπόσκαν. Ιδιαίτερο και για αυτό το παιχνίδι.
Θα δούμε αν θα τον αφήσει γλυκό πικρή γεύση η επιστροφή του. Ωραία. Έτοιμη ομάδα, 5 ευρώ τα εισιτήρια. 5 ευρώ τα εισιτήρια. Αρκετά χαμηλή τιμή νομίζω. Είναι και το ΦΠΑ μέσα, δεν θα κερδίσει το ΤΑΠ. 5 ευρώ ακριβά είναι, εσύ Γιάννη. Δηλαδή, πώς δεν το είπε κανείς αυτό, ρε. Πώς να πάει τώρα ο κόσμος εκεί. Έχει 10 ευρώ στα VIP, άμα θέλει κάποιος να θέσει παραπάνω. 10 ευρώ στα VIP. Ναι. Δηλαδή, ούτε στα VIP τη είμαστε... εθνική Ουγκάντα τη Ομοσπονδία δεν για έχει 10 ευρώ. Σωστή, είναι δύσκολη. Πέρα να βάλουν 20 ευρώ. Δύσκολη ημέρα. Τώρα εντάξει. Δευτέρα. Γιατί είναι δύσκολη Δευτέρα. Έτσι ακαλώ Δευτέρα. Είσαι κουρασμένο από το Σαββατοκύριακο. Δεν είσαι. Εγώ. Εγώ σαν να με το ζόριξε μέσα. Καλά κι εγώ. Αλλά είναι άλλη κουβέντα. Κάθε μέρα με το ζόριξε πνάω. Να σημειώσω βέβαια ότι άμα χρειαστούμε έξτρα πάσα δώρο μπορούμε να πάρουμε και τον Ενρίκε. Τα άλματα του ήταν καταπληκτικά. Δεν ξέρω να το παρατηρήσω. Φοβερό, βέβαια, σωστό. Mm. Πάρα πολύ καλά άλματα. Και στην κεφαλιά και στο... στην ευκαιρία και στη φάση που ξεκίνησε. Εγώ πιστεύω ότι αν έπαιζα βόλια θα ήμουν τέλειος πασαδόρος, να ξέρετε. Δεν είχα χάνει, το ακούστηκε στο βάθος. Να σου πω, Μπουντού, θα τις φας τα σούτια σου, μπορεί ξανθιά. Θα τα φας τα σούτια σου. Τροπή αυτά τα λόγια. Γιάννη, θα δούμε τι έπεισες. Το βράδυ στις 7. Εγώ πάντως δεν πεισήθηκα, να ξέρεις. Ειδικά αυτό που είπες με την καλωρικό περίοδο. 5.000. Έχεις χαζέψει, Το σκυλί του Τσαλόπουλου, τι λέει στον αέρα. Καλά, εδώ θα είμαστε και αύριο. Να ρωτήσω κάτι λίγο πριν με κλείσετε. Γιατί να μην έχει, όταν είναι Δευτέρα, έτσι. Έχεις πάρει μεγάλη νίκη επί του Άρη. Έχεις πάρει μια μεγάλη νίκη. Τίποτα δεν έβαλε. Υπάρχει το κλίμα έτσι, αισιοδοξίες ότι πάει η ομάδα καλά και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Έκανες νομίζω... Εντάξει, δεν έχεις κερδίσει με άλλο τρόπο τέτοιο, τον Άρη. Δηλαδή υπάρχει το κλίμα, είναι καλό. Γιατί να μην πάει ο κόσμος να στηρίξει, όταν το εισιτήριο είναι τόσο φθηνό και συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Και δεν μιλάμε τώρα να πάει να στηρίξει σε ένα παιχνίδι αδιάφορο με τον Ολυμπιακό, είσαι ο πρωταθλητής, και αν μη τι άλλο πρέπει να έχεις το λιγότερο 5.000 κόσμο μέσα. Δεν γίνεται να μην δεν έχεις το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει Γιάννη, ακούστηκες. Σου δώσαμε όλο τον χρόνο. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου. Γρήγορα κάποια μηνύματα. Ο φίλος εδώ του Μάτος του λείπει πολύ ο Κάμπος. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Πολύ γκέι μήνυμα ήταν αυτό. Έκανε τρομερή δουλειά, μην το ξεχνάτε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό και του, ουσιαστικά του τον απελευθέρωνε είναι κιόλας. Πολύ καλός ο Κάμπος. Εντάξει, ξεκουραστήρι. Ας πάει να το δει ποδοσφαιρική ομάδα σήμερα το παιχνίδι να έχει ακόμα 2.000 κόσμο. Έχει ποδοσφαιρική ομάδα να ξεκουραστεί. Πρέπει να είναι σήμερα όλη μέρα ανάσκελα με τις φόρμες τους. Και μας ενημερώνουν, βέβαια, άκου τον Παπατζή τον Παρασκευαρίδη τώρα, ρε φίλε, που λέει 10 ευρώ στα VIP. Ωραία. Και μας ενημερώνουν οι υπεύθυνοι, 20 ευρώ στα VIP. Είπα και εγώ, τι VIP είναι αυτό. Εντάξει, εντάξει. Με 10 ευρώ. Τα άλλα εισιτήρια είναι φυσιολογικές τιμές. Άρα το γεγονός της ημέρας σήμερα είναι το παιχνίδι βόλεϊ, μάτς πρωταθλήματος. Ένα από τα πολλά που προφανώς θα δώσουν και φέτος ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στις 7 θα έχουμε ρεπορτάζ πριν το μάτς, μετάδοση και εδώ στο ραδιόφωνο και μετά το μάτς. Ωραία βραδιά για βόλεϊ σήμερα. Και Τετάρτη έχουμε ο χαμός. Α, ευτυχώς παίζει το ποδόσφαιρο Πέμπτη. Τετάρτη έχει νωρίς βόλεϊ, πιο αργά μπάσκετ. Την Πέμπτη το ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλά είναι. Πάμε Newsfish. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Με Ραφαέλ Καταρτζή θα μάθουμε τι νεότερο γίνεται στην πόλη με την παρουσία αγροτών, τρακτέρ. Ραφαέλ, τι γίνεται? Καλησπέρα, παιδιά. Κλειστή παραμένει η Αγίου Δημητρίου. Τα είχαμε πει και προηγουμένως. Λίγο μετά τις 11 φτάσαν περίπου 30 τρακτέρ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Πέταξαν κάποια δυναμητάκια. Έδωσαν μετά το γραπτό αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και συναντήθηκαν και με την κυρία Νοτοπούλου. Αναμένεται να αποχωρήσουν κάτω μεσημερά και να επιστρέψουν πάλι στο μπλόκο στα πράσινα φανάρια. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, έχουμε τίποτα άλλο πανελληνίως? Έχουμε ένα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ που βγήκε πριν από λίγη ώρα. Χαλάει ο καιρός από σήμερα το απόγευμα. Ραφά. Ραφά. Εντάξει τώρα, να πας λίγο σοβαρά. Για την Πέμπτη μας καίει τώρα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή. Ο κόσμος στο παλατάκι. Να σου πω, πόσο θα χαλάσει, όπως τις προηγούμενες φορές ή... Βροχές, καταιγίδες και ισχυρή άνεμη, όχι χιόνια κτλ. Μάλιστα. Μας πιάνει και εμάς όμως, είναι και η Κεντρική Μακεδονία μέσα και από σήμερα το απόγευμα εδώ πέρα μέχρι και την Τετάρτη. Εσύ πόσο κόσμο υπολογίζεις το παλατάκι για την Πέμπτη? Εσύ που είσαι πιο συγκρατημένος και πιο σοβαρός και ρεαλιστής. Ναι, τα 5.000 του συναδέλφου μου φάνηκαν λίγο υπερβολικά, αλλά ωστόσο πιστεύω ότι θα υπάρχει κόσμος. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 3.000 πιστεύω ότι θα έχει. 3.000 φιλάθλους. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Θα κρυθείς κι εσύ. Θα το δούμε το βράδυ. Ναι, για την εμπειρία σου στα του ΠΑΟΚ. Επειδή
υπάρχει ήδη, δηλαδή πρόταση. Εγώ πρόσεξα προχθές την Παρασκευή τι είπα. Είπα 15.000 εισιτήρια πάνω κάτω. Και ήταν 15.219. Ευτυχώς. Γιατί τώρα θα ακούγατε γαλάζιο τροβαδούρο. Πού το θυμίζει. Έγινε να φέρει, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Πού το θυμίζει αυτό τώρα. Ξέρω. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Κλείνουμε. Έλα, σε πολύ φίλε, καλό κλίμα. Φίλε, ξεκίνησε φίλε. Και αυτή η εβδομάδα. Άρε φίλε, κερδίζει ο ΠΑΟΚ και οστρώνει ο καιρός. Κάνει, ράνει, περπατά στον δρόμο, χαμόγελα όλοι. Έχουν οικονομήσει τα καφέ, έχουν οικονομήσει τα ταβέρνες, έχουν οικονομήσει τα κηλικεία, έχουν οικονομήσει οι δημόσιες υπηρεσίες. Έχουν οικονομήσει άπαντες, ρε φίλε. Επειδή κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Χθες στις καντίνες εκτός Τούμπας είδα για πρώτη φορά έξτρα λάρτ σουβλάκι, σουτζουκάκι. Τεράστια. Μεγαλώνουν δουλειά. Αυτό που μου έδειξες είναι. Τεράστια. Σουβλάκι. Ναι, είναι τόσο, τόσο, τόσο. Δηλαδή σε πιασμένο σούβλα. Ναι. Σουβλάκι. Και σουτζουκάκι. Τεράστιο όμως. Δηλαδή. Μεγαλώνουν δουλειά. Φίλε, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά συντηρεί την πόλη. Και αυτό που καταλάβουν όλοι. Να εύχονται να κερδίζει ο ΠΑΟΚ κάθε μέρα. Ωραία. Να στέλνουν θετική ενέργεια. Να μην είναι ξινή. Να χαίρονται με την επιτυχία του. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι θετικά. Και να τα θυμάσαι αυτά και όταν χάσεις. Γιατί. Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα εδώ και δύο μήνες είναι. Θαύμα. Εντάξει, είναι κάπου θα σταματήσει. Δεν μπορεί. Γιατί φίλοι που λέει αφού χαλάει ο καιρός, ο καιρός δεν χαλάει. Λένε ότι θα χαλάσει. Θα φροντίσουμε να φτιάξει. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτά δεν είναι. Ένα τηλεφωνάκι παίρνουμε εκεί στην ενορία εδώ πιο πάνω. Ωραία, και τους λέμε. Παιδιά, δεν θα χαλάσει ο καιρός. Έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και είμαστε καλά. Φτάνει. Και τελειώνει. Πάμε παρακάτω. Alter Ego. Κορυφαίο casual ντύσιμο, ανδρικό και γυναικείο. Η εταιρεία που ντύνει το Σταύρο Κόλκα. Μια δύσκολη σωματοδομή είναι η αλήθεια. Ανοιχτά και Σάββατο και Κυριακή. Μέχρι τέλη Φλεβάρι. Μέχρι και 60% έκπτωση σε όλα μας εκεί τα ρούχα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. alteregofashion.gr. Ο άνθρωπος που με βάλε κουστούμι για πρώτη φορά στη ζωή μου είναι εκεί, σας περιμένει με τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Κορυφαίος κυνηγό χθες στην Τούμπα με τον Μπρίγεβιτς, ο οποίος 8 λεπτά έφτιαξε την κοτσίδα του. Δεν είχες ποτέ κοτσίδα, φίλε. 8 λεπτά. Εγώ μια φορά. Κάτσε να με παίζουμε μπάλα. Πήγα να πνιγώ στον ύπνο μου με τα μαλλιά, με τη λήξανε και πήγα να πνιγώ. Έκανε κεφαλιά ψαράκι και έφτιαξε τα μαλλιά 8 λεπτά. Ρε φίλε, ο Αντρίλης βουτσίζει τα δόντια 25 λεπτά. Όχι όταν παίζει μπάλα. Τι? Όχι όταν παίζει μπάλα. Αν παίζει μπάλα ο Αντρίλης, θα έχει ηλεκτρικό βουρτσάκι στην κολότσι, επειδή θα βάζει γκολ και θα τον πανηγυρισμό του. Θα κάνει. Το Μπρίγιοβιτς. Το Μπρίγιοβιτς. Τη συνέντευξη του οποίου μπορεί να διαβάσει το ΠΑΟΚ σέρα, γιατί δείχνει πολύ φανατικό σέρβο στη συνέντευξη. Μετά τα λαμπς κλείνουμε. Για σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, Data Labs. Γίνεσαι επαγγελματίας μπαρίστα με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. 2310-222962, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν έμεινες από μπαταρία, με ένα τηλέφωνο στο 2310-545-999, έρχονται επιτόπου και σου αλλάζουν την μπαταρία 24 ώρες το 24ωρο. Κλείνουμε και σήμερα. Είπαμε ημέρα βόλη η σημερινή. 7 ώρα το παιχνίδι. Βεβαίως για ό,τι άλλο προκύψει, τα λέμε και εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Καλό μεσημέρι.